εδάφιο. Ναι, αλλά όμως κάποια στιγμή πρέπει να πάρει θέση η επίσημη εκκλησία. Γιατί... Κοιτάξτε, η εκκλησία δυστυχώς δεν ασχολείται από πριν για να προλάβει κάποια πράγματα. Περιμένει να εκδηλωθούν και αφού εκδηλωθούν τότε βγάζει μια ανακοίνωση αντίδοτο. Σε πόσες ενορίες κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο, ναι. Τιμόθεος Μαθηθάκης. Ήτανε Μητροπολίτης, έχει πεθάνει. Ναι. Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Λοιπόν, τώρα αυτός έχει πεθάνει, αλλά έχει μέσα μέχρι ευχές για χρηματιστήρι. Ευχές για ομοφιλοφιλία. Πώς κυκλοφορείτε? Εγκόλπιο. Ευχέστη για την καταδίκη ή για να τις υπεράσπισε? Όχι, όχι. Ευχές, γενικό. Εγκόλπιο. Ευχό. Και έχει μέσα για κομμωτήρια. Για... Αυτό είναι το ευχολόγιο της Εκκλησίας. Ευχολόγιο της Εκκλησίας. Αυτό είναι όταν είναι κάποιος ανώμαλος και πάει στον ιερέα και εξομολογηθεί και αυτά, του διαβάζει κάποια ευχή. Είναι το ευχολόγιο, δεν είναι κάτι. Λέει, αυτοί το παραπλάνησαν, μήπως το πήραν και το παραπλάνησαν. Όχι, λέει αλλαγή ονοματοθυσίας. Αλλαγή ονοματοθυσίας. Δεν είναι απλά ευχή για κάποιον ανώμαλο. Λέει αλλαγή ονοματοθυσίας. Είναι πολύ βασικό. Έχει κυκλοφορήσει. Κάποιο βιβλίο έχει κυκλοφορήσει παλιό του. Έχει κυκλοφορήσει και μάλιστα έχει ακόμα και ευχές. Για τα ενεχειροδανειστήρια, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι. Δίνει ευχές για το ενεχειροδανειστήριο. Αυτός έχει κινηθεί χρόνια τώρα. Γιατί άμα δώσει ευχή για το ενεχειροδανειστήριο και ευλογεί το ενεχειροδανειστήριο, πάνω απ' ότι θα έχουμε αυτό, πτώχευση, αυτό που ζούμε τώρα, καθημερινά. Δίνει ευχή στο ενεχειροδανειστήριο, αν είναι δυνατόν. Κοιτάξτε, δεν δίνεται σημασία. Εγώ γνωρίζω και επίσκοπο που πήγαν να τον κοινωνήσουν. Ήταν στη θανάτιο πλήνη, πλέον πέθανε. Και πήγαν να τον κοινωνήσουν και δεν αδέχτηκε. Και λέει 40 χρόνια, λέει, εγώ λειτουργούσα έτσι με αυτό το ψέμα. Λέει, κορόιδευε τον κόσμο. Επίσκοπο τη Εκκλησία. Ωραία, ξέρετε, αυτά τα βιβλία που σα λέω. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι είναι θέση τη Εκκλησία. Όχι, δεν είναι. Αλλά υπάρχουν όμω ιερείς που σου λένε ότι αυτό είναι επίσημο ευχολόγιο της Εκκλησίας και το έχουν να πάρουν στην Αγία Τράπεζα. Αυτό και διαβάζουν ευχές από αυτό το ευχολόγιο. Το φέρτε, να δούμε τι ακριβώς είναι και θα σας πω. Σας το φέρω, θα δώσω τα στοιχεία σας. Από το Μητρόπαιο της Νέας Ιωνίας είμαστε και εμείς. Ναι, έχει κυκλοφορήσει παλιά. Α, Νέα Ιωνία είσαστε. Εντάξει, είναι η γνώμη μια νου Μητροπολίτη που έχει κυριθεί πολύ. Κοιτάξτε, η Εκκλησία δεν έχει γνώμη. Ή ελέγχεται. Το κυκλοφορούν ακόμα αυτό το βιβλίο. Καλά, θα το δω. Το κυκλοφορούν ακόμα. Θα το βρούμε όμως. Πρέπει να το βρούμε, να το δω. Γι' αυτό σου κλείνω. Άμα το έχετε, να το δει ο κύριος Μακρύς. Να το δω. Άμα το έχετε, να το δω. Υπάρχουν πολλά τα οποία δεν ελέγχει δυστυχώς η Εκκλησία. Δεν έχουν προλάβει. Ας πούμε το τμήμα αιρέσεων της Εκκλησίας δεν ασχολείται ποτέ με ό,τι αφορά τους Λατίνους και τους Προτεστάντες. Αυτό όμως άμα υπάρχει αυτή η υπηρεσία ακόμα. Ασχολούνται με όλες τις άλλες που είναι άγνωστες και ουσιαστικά με το να τους ανακοινούν αυτά τους διαφημίζουν. Αλλά έχουν απαγορέψει να ασχολούνται με τους Λατίνους και τους Προτεστάντες. Άρα πρέπει να καταργηθεί αυτή η υπηρεσία. Εσείς θα πουλάτε, τώρα μπορούμε να αγοράσουμε. Ήταν ένα που μα εκεί προϊστάμενο. Να σου πω. Όχι, όχι. Τι κάνουμε. Καλά, δεν θα δώσω. Ακούω Διονύση προϊστάμενος αυτήν την υπηρεσία, Κυριακόπουλος ονόματι, το 82. Λοιπόν, μη μ' αρέσει και ο Μιανοκήτο. Είχε από το Ισραήλ ένα μήνα το χρόνο διάρκεια πιο κράτος είναι να πάει δωρεάν όλα τα. 1982, ο Κυριακόπουλος ονόματι. Έφαζε τώρα αυτός. Στο τμήμα, αλλά αυτή την υπηρεσία την έχω σταματήσει. Διάλαγα προχθές. Την έχω σταματήσει αυτή την υπηρεσία. Και έτσι κατέθεσε τώρα πριν αντίσουμε στον ανακριτή για το τάμα του έθνους. Και εκεί είναι μια γυναίκα, πιστή γυναίκα, ανακρίτρια. Και αυτή από ιδεολογία απλώς άρχισε να κάνει ανακρίσεις με παραγγελία του εισαγγελέα. Τι διαπιστώθηκε. Είχαν μαζευτεί, άκουσον.
950 εκατομμύρια δραχμές το 1974. Από κόσμο που εντός της Ελλάδος και εκτός, για να φτιάξουν το τάμα του έθνους. Τι γίνανε αυτά τα λεφτά. Ζήτησε λοιπόν να μάθει ποιοι είχαν καταθέσει, ποιοι άνθρωποι είχαν δώσει από το υστέρημά τους τότε βοήθεια για να χτιστεί το, να αναγευθεί ο ναός, και η Τράπεζα της Ελλάδος είπε, η πρώτη απάντηση, μου δείξε και τις τρεις απαντήσεις. Δεν υφίσταται λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα τάμα του έθνους. Η εισαγγελέας όμως βρήκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μία πιστή που έψαξε τα αρχεία και βρήκε το λογαριασμό από ένα δάνειο που είχε πάρει το τάμα του έθνους για να αποζημιώσει κάποιους καταπατητές εκεί στα Τουρκοβούνια που λέμε, στο Αττικό Άλσος, και βρήκε το λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος. Στέλνει λοιπόν η εισαγγελέας, η ανακρίτρια, το λογαριασμό και λέει: πέστε μας, αυτός είναι ο λογαριασμός, τα στοιχεία, τι υπάρχει μέσα, αν υφίσταται ακόμη μέχρι σήμερα. Η απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδος: δυστυχώς δεν μπορούμε να σας δώσουμε στοιχεία, διότι κατσαρίδες και ποντίκια κατέστρεψαν όλα τα αρχεία. Αυτό είναι το κράτος. Λοιπόν, φανταστείτε, 950 εκατομμύρια δεν γνωρίζει κανείς που πήραν. Και εγώ γιατί ασχολούμαι τώρα με αυτή την υπόθεση που είναι άγνωστη στους πολλούς. Δεν το ξέρω. Γιατί ασχολούμαι. Γιατί την ίδια στιγμή το ελληνικό κράτος, εμείς χρηματοδοτούμε με 130 εκατομμύρια ευρώ το τέμενος στο Βοτανικό, και τα χρήματα που δώσαμε για τον ναό αυτοί τα φάγανε και δεν το, χωρίς να κάνουν έρανο, χωρίς να μας ρωτήσουν, φτιάχνουν τέμενος. Και τα χρήματα που είχαμε δώσει για να αγερθεί ναός, τα φάγανε, είναι άγνωστο. Θυμάμαι. Δεν ανήκει ο λογαριασμό. Είχαν γίνει πολλές προσπάθειες. Αλλά ο λογαριασμός αυτός που απευθυνόταν η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν πρόσφατος, ήταν επί δικτατορίας. Πότε ξεκίνησε. Με τον Παπαδόπουλο. Πότε ξεκίνησε. Επί όθωνος από τον Καποδίστρια. Ναι, αλλά πότε με τα λεφτά που είχαν ανοίξει λογαριασμό, ας πούμε. Άρχισαν από την. Καλώς ήρθατε. Επί δικτατορίας. Παπαδόπουλος. Επί λογαριασμός. Ναι, επί δικτατορίας. Είχαν δώσει και πολλοί Έλληνες του εξωτερικού. Αυτή πιο πιστή, πιο καλή ήταν από όλους εδώ πέρα, αυτά τα λάμμα για 84 και μετά, όλα πατριώτες ήταν. Επί όθωνος ξεκίνησε και ανοίχθηκε. Γίνανε, όχι, ο λογαριασμός, δεν υπήρχε Τράπεζα της Ελλάδος τότε, επί όθωνος. Με τον Καποδίστρια. Δημοκρατία. Κάτι δημοκρατία. Αλλά η Τράπεζα ανήκει στους Ρότσιλ. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανήκει στους Ρότσιλ. Ανήκει οι Ρότσιλ τα φάγανε. Οι Εβραίοι. Από εκεί να καταλάβουν. Οι Εβραίοι. Και ο πρώτος μετά ο λογαριασμός ανοίχθηκε επί δικτατορίας. Ανοίχτηκε, έγινε έρανος τότε και απευθύνθηκαν στον ελληνικό λαό προκειμένου να δώσουν. Ναι. Και το 1974 λοιπόν μαζεύτηκαν αυτά τα χρήματα. Άλλοι λέγανε ότι είναι 450 εκατομμύρια, άλλοι λέγανε 900, άλλοι 950 εκατομμύρια. Η τράπεζα αρνείται μέχρι σήμερα να δώσει στοιχεία. Και τι κάνανε, διαλύσανε μετά το σωματείο με μια απόφαση της κυβέρνησης τότε Καραμαλή. Και ό,τι είχε απομείνει από το Σωματείο πήγε στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Ενώ αυτά δεν απολωτριώνονται τα χρήματα, όταν είναι χρήματα δωρεάς για κάποιο σκοπό, λέει το Σύνταγμα, δεν μπορείς να το αλλάξεις το σκοπό. Δηλαδή ο κόσμος τα έδωσε για ναό. Θα πάνε για ναό ή θα επιστραφούν στον κόσμο. Αυτή τώρα ήταν, φαίνεται, εγώ τους γράφω, λέω, ήταν δίποδα τα τροχτικά, τα ποντίκια, και δεν τα πιάνε το ποντικό φάρμακο κάτι. Τι άλλο. Τώρα όταν ξέρεις ότι οι ΜΚΟ, αυτοί τους όρους ας πούμε, είχαν έρθει σε συμφωνία μυστική με την ηγεσία της Εκκλησίας και δεν ξέρω αν χρηματοδοτούν σε τι ποσοστό τα συζήτια. Αυτό είναι επίσημη ανακοίνωση, τα χρηματοδοτούν. Έγινε επίσημη αυτό, ανακοίνωση. Έχει εδώ και χρόνια. Είναι η ΜΚΟ τους όρους που έχει έδρα στο σταθμό Λαρίσης απέναντι. Ναι. Αν θα πάτε εκεί στο σταθμό Λαρίσης θα τη δείτε. Χθες μου το είπανε. Χρηματοδοτεί τα συσχετικά. Κοιτάξτε, για να σταματήσει η λαθρομετανάστευση, ένα είναι το όπλο που πρέπει να είναι. Εγώ το λέω. Να απαγορευτεί η δραστηριότητα του όρου στην Ελλάδα. Και για να απαγορευτεί η δραστηριότητα του όρου στην Ελλάδα, πρέπει να κλείσει πρώτον η Τράπεζα Πειραιώς. Βέβαια, η Τράπεζα Πειραιώς. Εκτός από αυτό, εσείς καλύτερα θα γνωρίζετε ότι ο όρος χρηματοδοτεί και τον Καμίνη και τον Μπουτάλη. Από αυτούς χρηματοδοτεί. Και όχι μόνο, και τη Χίλαρη, και τώρα είναι αντίπαλος του Τράπ. Είναι ο μοναδικός αντίπαλος. Σκέψου
Ένας πάντων, εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να σας καλωσορίσω. Καλέσαμε, επιλέξαμε αυτό το, να σας να πω και καλή χρονιά σε όλους, όσοι δεν έχουμε συναντηθεί και πάλι. Επιλέξαμε σήμερα ένα σημαντικό θέμα, γιατί έχουμε ραδαίες εξελίξεις πάνω στο ζήτημα που λέγεται πλαστικό χρήμα, το οποίο δεν θέλω να θα σας τα παρουσιάσω, αλλά χωρίς να θέλω να δημιουργήσω ένα περιβάλλον έτσι τρομοκρατίας, αλλά είναι βασική αλήθεια. Καταρχήν, πριν από λίγες ημέρες διέρευσε από το επιτελείο του Τραμπ ότι έχουν οι Αμερικανοί ένα μυστικό όπλο, καινούριο μυστικό όπλο, το οποίο το αποκαλύψανε λέγονται ότι είναι, λέγεται ηλεκτρονική βόμβα. Τι σημαίνει αυτό? Όταν τη ρίξουν λοιπόν την ηλεκτρονική βόμβα στην Αθήνα για παράδειγμα, σταματάει, δεν πειράζει τον κόσμο, δεν, εκτός από αυτούς που έχουν βηματοδότες και έχουν κάποιο μπαταρίες και τέτοια, αυτοί θα τους ενοχλήσει, δεν πειράζει τον κόσμο, αλλά αυτή η βόμβα πειράζει όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα, αυτοκίνητα, τη ΔΕΗ που δεν θα έχει πλέον ρεύμα, και όλα τα, ό,τι υπάρχει με, ό,τι θα κάνει με ηλεκτρονικά. Οπότε δημιουργείται πανικός στατικού ηλεκτρισμού. Ναι, νεκρώνεται. Έτσι. Νεκρώνεται όλη η περιοχή, δημιουργείται πανικός και από τον πανικό έχουμε κάποιες απώλειες ζώων. Λοιπόν, αυτό βγήκε τώρα. Τι θέλει να κάνουν, τι θέλει να κάνει ο Ομπάμα, και τώρα αποδείχτηκε, τον 13 Οκτωβρίου είχε υπογράψει ένα διάταγμα το οποίο προετοίμαζε το λαό του και τις υπηρεσίες του λαού του για το λεγόμενο φαινόμενο των ηλιακών καταιγίδων. Εκεί, θυμόσαστε που είχαμε πει γι' αυτό, εκεί είχε αναφέρει ότι οι ηλιακές καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως τις αστικές κοινωνίες. Και εμένα, εγώ παραξενεύτηκα και λέω, πώς είναι δυνατόν ο ήλιος να κάνει εξαιρέσεις και να πλήξει, ξέρω εγώ, την Αθήνα και να μην πλήξει το Καπανδρίτη που να παίξω. Θα κάνει εξαίρεση ο ήλιος. Απλώς αποδείχθηκε τώρα ότι σκεφτόντουσαν να δημιουργήσουν πανικό και να εκβιάσουν κυβερνήσεις, αυτό είναι και η παγκοσμιοποίηση, μέσω αυτούς της ηλεκτρονικής βόμβας, της εξέλιξης που έχουν. Και προετοίμαζαν και πολύ φοβούμε ότι θα το κάνουν στην Αμερική, πριν ακόμη αναλάβει πλήρης τον έλεγχο ο Τραμπ και στην ηγεσία του στρατού. Γιατί ήδη του δημιουργούν προβλήματα από μέσα. Όχι ότι αυτός είναι άγιος, και εμείς δεν πιστεύουμε σε κανέναν, είτε είναι αριστερός είτε δεξιός, εμείς έχουμε τον Χριστό μας, αλλά ουσιαστικά αυτοί επεξεργάζονται διάφορα σενάρια προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους, που δεν είναι άλλος, είναι η παγκοσμιοποίηση. Ένα, αυτό το γεγονός με έκανε να φτιάξουμε αυτό, να δημιουργήσουμε αυτό το θέμα σήμερα. Τι γίνεται στην Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που υλοποιεί το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης ή του ηλεκτρονικού φακελώματος. Πριν από χρόνια, σε μια ιδιόχειρη επιστολή, πολλοί ίσως την έχουν διαβάσει, ο Άγιος Παΐσιος το 1987 περιέγραφε επακριβώς αυτά που θα γίνουν με την οικονομική κρίση και και πού αποβλέπει η οικονομική κρίση. Δεν αποβλέπει στην αρπαγή της περιουσίας μας. Αυτή έτσι κι αλλιώς την έχουν στο χέρι, ανά πάσα στιγμή. Αποβλέπει στο να μας φακελώσουν ηλεκτρονικά. Τι σημαίνει αυτό? Ο χριστιανός δεν έχει να κρύψει κάτι. Αλλά το δικαίωμα να αποκτήσουν, αυτοί προσπαθούν να αποκτήσουν δικαίωμα ζωής και θανάτου στον καθένα από εμάς. Τι μας κάνανε λοιπόν τα βήματα? Πρώτο βήμα, το 2009, η οικονομική κρίση. Υπάρχει κάποιος κύριος εδώ που είναι και φίλος της κυρίας Γεωργαντά και θα μας πει, μπορεί να μας μιλήσει για κάποια στιγμή, θα μας πει για ένα μεγάλο σκάνδαλο που έγινε το 9. Ενώ το έλλειμμα, για παράδειγμα, ήταν 100 δραχμές, αλλοιώθηκαν τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και το πήγανε, αφού ήταν 100 δραχμές, το πήγανε 10.000 δραχμές. Αυτό το δέχεται από έκτοτε η κάθε πολιτική εξουσία. Και δεν ξέρω γιατί, αντί να πρωτοστατήσουν και να πέσουν πάνω και να τιμωρήσουν τον Γεωργίου και όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές, δεν ξέρω γιατί τον αφήσανε, και μάλιστα με εντολή της αντίστοιχης επιτροπής της Ευρωπαϊκής, τώρα που ήταν το δικαστήριο, είπανε ότι να μην τολμήσετε, είπαν οι Ευρωπαίοι, να τιμωρήσετε τον Γεωργίου.
γιατί κάπου βολεύτηκαν. Άρα λοιπόν μας πάνε ως πρόβατα επισφαγής. Δηλαδή μας καθοδηγούν σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο προκειμένου να μας ελέγξουν. Τι έκαναν? Τα capital control. Capital control με τη δικαιολογία ότι πρέπει να μην φεύγει χρήμα, να ελέγξουμε το μαύρο χρήμα, να μην φεύγει χρήμα στο εξωτερικό, μας έσπρωξαν στην κυριολεξία στη χρησιμοποίηση του πλαστικού χρήματος. Δηλαδή, ενώ μας απαγορεύουν να πάρουμε μετρητά από το λογαριασμό που διαθέτει ο καθένας ή τη σύνταξή του ή το μισθό του να τον πάρει ολόκληρο, την ίδια στιγμή μας επιτρέπουν όλο το ποσό που έχουμε να το διαχειριζόμαστε ηλεκτρονικά. Δηλαδή να πληρώνουμε το ποσό ηλεκτρονικά χωρίς κανένα εμπόδιο να κάνω αυτό. Δεν έχουν βάλει όριο ότι μπορείς να διακινείς 3.000 μόνο ξέρω εγώ ευρώ ή 4.000. Μπορείς να διακινήσεις όσα ευρώ θέλεις, αρκεί να είναι ηλεκτρονικά. Γιατί? Πρώτον, είναι για να μας εξοικειώσουν με το λεγόμενο πλαστικό χρήμα, με τον αέρα. Οι τράπεζες περισσότερες κινούν ένα αέρα, δεν έχουν χρήματα. Έχουν κάποια χρήματα, αλλά πίσω από τις μετοχές και τα υπέροχα ποσά που δήθεν διαχειρίζονται, είναι όλα ένας αέρας. Δεν υπάρχει τίποτα. Και γι' αυτό χρησιμοποιούν το πλαστικό χρήμα, γιατί κανένας δεν μπορεί να ελέγξει τι υπάρχει τελικά. Και κινούν νούμερα. Με το πλαστικό χρήμα αγοράζετε το ψωμί, ξέρω εγώ, πάτε στην κάρτα, είναι 70 λεπτά. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει αντίκρισμα. Να το δει εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιο αντίκρισμα, απλώς υπάρχει μια συναλλαγή πλαστική. Και τι γίνεται? Ακόμη σιγά σιγά μας οδηγούν μετά τα κάπου και πριν είχε ξεκινήσει επί Παπακοσταντίνου. Θυμόσαστε ως Υπουργός Οικονομικών Παπακοσταντίνου τι έλεγε? Φτιάξανε και Υπουργό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το θυμόσαστε αυτό που ήταν ο Μπάτης, πώς τον λέγανε, κάπως έτσι, ένας από την Πάρο ήταν, ο Μπάρος του Παπαντρέου. Φτιάξανε και υπουργό. Δεν τα καταφέραν τότε. Είχαν φέρει και τα τσιπάκια, τα οποία τα έχουν μέχρι σήμερα στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στην Κεσαριανή. Τα είχε φέρει ο Παπακοσταντίνου και το είχε πει τότε, ότι θα προχωρήσουμε στην περιβόητη κάρτα του πολίτη. Τι περιέλαμβανε τότε με βάση τις ανακοινώσεις τις κυβερνητικές η κάρτα του πολίτη? Αρχικά λοιπόν θα μας έβαζαν το ΑΜΚΑ, τον αριθμό μητρό που όλοι συναλλαγόμαστε με το τέτοιο. Θα βάζαν το ΑΜΚΑ και σε αυτό θα προσθέταν όλο το ιστορικό, το ιατρικό ιστορικό μας. Λοιπόν, από τη μια πλευρά αυτό είναι μια διευκόλυνση, έτσι το παρουσίαζα, ότι κάποιος που έχει μια αλφα ομάδα αίματος και παθαίνει ένα ατύχημα, να ξέρουμε με βάση την ταυτότητα που θα φέρνει την κάρτα του, ότι έχει αυτή την ομάδα για να του δώσουν αμέσως, να μην καθυστερήσουν και το σώσουν μια ζωή. Αυτό είναι η καλή πλευρά. Τι θέλανε όμως με την κάρτα? Το ιστορικό ιατρικό του καθενός είναι απόρριτο και είναι προσωπικό. Μπορεί κάποιος, παιδί του ή ξέρω εγώ, να πάσχει από μια ανίατη ασθένεια. Και με βάση αυτό, όταν δίνει την κάρτα σε κάποιον επιχειρηματία για να τον προσλάβει και βλέπει ο επιχειρηματίας θα βάζει την κάρτα στο κομπιούτερ για να δει ποιος είναι, από πού κρατάει σκούφια του, τα βιογραφικά του όλα, αμέσως να μαθαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Και αμέσως να τον απορρίπτει και να τον αποκόπτει και να λέει δεν σε παίρνω. Λειτουργεί και ως και άδας δηλαδή. Δεύτερο, το αφημί. Το αφημί τι το θέλανε? Όλες οι συναλλαγές, έλεγε τότε ο Παπακοσταντίνου, όλες οι συναλλαγές θα γίνονται μέσω της κάρτας του πολίτη. Δηλαδή, ό,τι συναλλαγή υπήρχε θα έμπαινε μέσα, θα χτυπούσε και θα ενημερωνόταν και η εφορία. Αυτό πάλι ο χριστιανός, ως χριστιανοί δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Δεν πρέπει να αποκρύπτουμε τίποτα. Αν και αυτοί μας αποκρύπτουν και προσπαθούν να αρπάξουν και από τις εφορίες. Δηλαδή και καλά χαρτιά να έχεις κάποτε με τα ετοιμολόγια να είσαι τυπικός στα πάντα, όταν θα έρθει ο έλεγχος να σου βάλει πρόστιμο, γιατί έτσι έχουν μάθει. Λοιπόν, τι γίνεται όμως? Όταν δίνεις όλα αυτά τα στοιχεία σου, ξέρουν τις δυνατότητές σου. Μέχρι πού φτάνει. Πας λοιπόν, είχαμε πει ένα παράδειγμα, θα το ξαναπώ αυτό το παράδειγμα γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε τους φούρνους της Νέας Μύρνης. Και όλοι αγοράζουμε πλέον ψωμί, έχει καταργηθεί το χρήμα και όλοι αγοράζουμε την κάρτα. Αυτή που μας δώσουν για να ενημερώνεται και το αφημί μας και η εφορία μας αμέσως, άμεσα. Λοιπόν, οι επιτίδιοι, ανά πάσα στιγμή και με ένα κουμπί, μπορεί να ξέρουν όλες τις πωλήσεις του ψωμιού στη Νέα Σμύρνη ή στο Νέο Κόσμο ή στο Παλιό Φάλιρο.
Και όχι μόνο να ξέρουν τις πωλήσεις, αλλά ταυτόχρονα να ξέρουν και ποιοι φούρνοι όλες τις τιμές του ψωμιού, τις διακυμάνσεις. Οπότε έρχεται μια πολυεθνική εταιρεία με το όνομα, ξέρω εγώ, φούρνος του χωριού μου και ανοίγει, που δεν λέει τίποτε, λέει άλλος ένας άνοιξε ένα φούρνο και μειώνει την τιμή του ψωμιού στο μισό. Αρχίζει λοιπόν και μαζεύει τον κόσμο. Και αρχίζει και κλείνει, θυμόσαστε τα παντοπολία που έκλεισαν από τα σούπερ μάρκετ. Κατά τον ίδιο τρόπο θα αρχίσουν να κλείνουν επιχειρήσεις και να έρχονται πολυεθνικές. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση. Αυτό λοιπόν, αυτός ήταν και ο ρόλος του αφημί που βάζανε μέσα στην κάρτα του πολίτη. Δεύτερο, μας βάζανε το δίπλωμα οδήγησης. Τα πάντα δηλαδή, ό,τι αφορούσαν την προσωπική μας ζωή, τώρα, όπως λένε, μέσα σε αυτή την κάρτα που μας υποστηρίζουν ότι θα την πάρουμε 15 Ιουνίου, μέχρι 15 Ιουνίου θα μας την έχουν δώσει, θα έχει και τα περιουσιακά μας στοιχεία. Όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία. Δηλαδή θα είναι μια, να το πω έτσι, θα είναι η ιστορία του καθενός σε ένα χαρτάκι, σε ένα πλαστικό τέτοιο, με ένα τσιπάκι. Θα φέρει ο καθένας την ιστορία του καθενός. Και θα σας πω τώρα ποιος είναι ο κίνδυνος όταν φέρουμε αυτή την κάρτα. Θα σας πω δύο παραδείγματα τα οποία είναι πρόσφατα. Στην Αμερική είχαν η αμερικανική κυβέρνηση τότε σε ορισμένες πολιτείες σε δοκιμαστικό στάδιο, είχαν επιβάλει στους ασθενείς με Αλτσχάιμερ να βάλουν το τσιπάκι, να το εμφυτεύσουν ως εμφύτευμα στο χέρι τους, προκειμένου να μην χάνονται, να τους βρίσκουν και να τους δίνουν τα φάρμακα έτσι ώστε να είναι πιο κοντά. Θα μου πει κάποιος, την πάτησαν αρκετοί από αυτό και έβαλαν οι περισσότεροι ασθενείς, εμφύτευσαν αυτό το τσιπάκι, ότι αυτό δεν πειράζει, είναι άκακο, ξέρω εγώ, λέμε ηλεκτρομαγνητισμό. Το εμφύτευσαν στο χέρι τους. Σήμερα, αν θα δείτε σε πολλές πολιτείες της Αμερικής, υπάρχουν δικαστικές διαμάχες γιατί αυξήθηκε η θνησιμότητα στους ασθενείς με Αλτσχάιμερ κατά 60%. Δηλαδή, τι έκαναν. Μπορούσαν μέσω ειδικού συστήματος αυτής της ηλεκτρονικής βόμβας να επιλέξουν πλέον τους συγκεκριμένους ασθενείς και να τους δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα υγείας, κάποιο καρδιακό επεισόδιο και άρχισαν να υποψιάζονται οι συγγενείς τους και είναι ήδη στα δικαστήρια πλέον με την Αμερικανική πολιτεία. Ένα άλλο πάλι γεγονός που προχώρησε ήταν μάζεψαν τους απόρους σε κάποιες συγκεκριμένες πολιτείες και τους εμφύτευσαν για λόγους φιλανθρωπίας το τσιπάκι προκειμένου να βρίσκουν που βρίσκονται, που είναι και να τους δίνουν φιλανθρωπική βοήθεια, τα συσίτια και όλα αυτά. Θα δείτε ότι όταν η πολιτεία για παράδειγμα αυτή κληθεί να κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα πρέπει να καθαρίσει τη γειτονιά από τους άπορους και από όλοι αυτοί, θα δείτε πώς θα εξαφανιστούν αυτοί οι μονομιάς με προβλήματα. Δηλαδή, έτσι προσπαθούν να ελέγξουν και εμάς. Με την κάρτα του πολίτη, με αυτό το ιστορικό που θα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που έχουμε στη ζωή μας. Δεν θα είναι το σπίτι μας πλέον, θα είναι η κάρτα, γιατί χωρίς αυτή, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δεν θα μπορούμε πλέον, και το λέει και στην Αποκάλυψη, ούτε πρόφημα να αγοράσουμε, ούτε να πωλήσουμε τίποτε. Θα είναι το ιστορικό, αυτό που φέρουμε πάνω μας, θα είναι ό,τι αφορά τη ζωή μας. Ένα βιβλίο της ζωής του καθενός, θα είναι πάνω στην κάρτα, το οποίο θα λειτουργεί αποτρεπτικά. Και θα σας πω πώς λειτουργούν. Σε ένα κράτος λοιπόν, αδυνατεί το κράτος, λόγου χάρη όπως η Ελλάδα, να πληρώσει τις συντάξεις των ανθρώπων που είναι πάνω από τα 75. Λέω ένα παράδειγμα. Τότε ενεργοποιείται αυτό το σύστημα, έχουν αυτή τη δυνατότητα οι παγκοσμιοποιητές όπως τους λένε, και αντί να τους πληρώνεις, να απαλλάσσονται από αυτή την κοινότητα, από τους ανθρώπους που είναι ηλικιακά πάνω από 75. Πώς? Θα τους δημιουργούν μέσω τον ηλεκτρονισμό όταν φέρνεις αυτή την κάρτα, έστω και στην τσέπη σου. Δεν χρειάζεται να τη φέρνεις το τέτοιο. Με ένα έφραγμα έχουν τη δυνατότητα ακόμη και τον έλεγχο της σκέψης. Να ελέγχουν τη σκέψη. Πού το βλέπουμε αυτό? Δεν είναι συνωμοσιολογία πλέον. Όταν ο Άγιος Παΐσιος τα έλεγε το 1987, όλοι λέγανε πού είναι αυτά τα πράγματα, εμείς δεν έχουμε δει τίποτε. Τι λέει αυτός ο Άγιος, τρελάθηκε? Όταν το Άγιο Όρος το 15 έστειλε επιστολή στον Κατρούγκαλο και του έλεγε μην προχωρήσει την κάρτα του πολίτη, αγνοήθηκε, δεν υπήρχε καμιά απάντηση. Οι γέροντες πάνω στο Άγιο Όρος και αλλού, επειδή βλέπουν πολύ μπροστά, αγωνιούν. Και λένε ότι δεν είναι τόσο οικονομική κρίση, μου έλεγε ο Παππούλης,
Μου λέει, μην γράφεις τίποτα για την οικονομία, μου λέει, στην εφημερίδα. Δεν αξίζει αυτό το θέμα τόσο, όσο αξίζει η κάρτα του πολίτη. Και του λέω, γιατί, γέροντα, λέω, αξίζει αυτό περισσότερο από όλα αυτά τα θέματα που γίνονται. Γιατί σε αυτό, μου είπε ακριβώς επί λέξη, προσπαθεί στον άνθρωπο να κάνει ο διάβολος να λειτουργήσει ως Θεός. Να, γιατί δεν λειτουργεί, λέει, σήμερα ως Θεός. Δεν έχει αποκτήσει δικαίωμα ζωής και θανάτου στον άνθρωπο. Με την κάρτα, με τα ηλεκτρονικά και με την τεχνολογία, προσπαθεί μέσω από ένα εγκέφαλο, από ένα κομπιούτερ, ένα μεγάλο αδελφό, όπως τον έλεγε ο Όλγουελ παλιότερα, να ελέγξει τους πάντες. Να ξέρει όλες τις κινήσεις, ακόμη και στη γειτονιά μας, με τις κάμερες που πηγαίνει ο καθένας, ποιον επισκέπτεται, με ποιον μιλάει. Μέσα, ας πούμε, στην τηλεόραση βλέπουμε πολύ, δεν έχουμε καταλάβει ότι με το πέρασμα στην ψηφιακή γενιά που λέγαμε, αυτό ήταν μέσα στο πρώτο μνημόνιο, το ξέρετε αυτό. Η ψηφιακή τηλεόραση ήταν όρος του πρώτου μνημονίου. Γιατί το βάλανε στην ψηφιακή και όχι την αναλογική? Γιατί ελέγχουν τι ακριβώς βλέπουν οι Έλληνες. Και από εκεί μπορεί να επιλέγουν, δηλαδή βλέπουν το τάδε κανάλι και είναι επαναστατικό αυτό το κανάλι. Ας τους ψεχάσουμε λίγο πάνω, να τους καθησυχάσουμε να πάνε στα άλλα κανάλια. Ή ας δώσουμε δυνατότητα, ας επιχορηγήσουμε ένα άλλο κανάλι να βγάλει μια σαπουνόπερα ωραία, να τραβήξει τον κόσμο. Έτσι δουλεύουν. Υπάρχει η τεχνολογία με τις οπτικές σύνδεσεις. Κάπου το είχα διαβάσει ότι θα μπορούν να βλέπουν και μέσα στα σπίτια μας. Όλες οι τηλεοράσεις, να ξέρεις, εγώ το είδα στη δικιά μου τηλεόραση, είναι smart. Όχι, όχι, θα σας πω. Υπάρχουν συστήματα στις νέες τηλεοράσεις, οι οποίες είναι πάμφθινες. Δηλαδή, αν θα δείτε, και αυτό είναι το περίεργο, άμα θα δείτε ότι οι τηλεοράσεις, οι σύγχρονες τηλεοράσεις, όλο και πιο φθηναίνουν. Θα δείτε πιο επίτηδες, για να τις βάλουμε στα σπίτια. Θα σας πω κάτι που το κατάλαβα όντως μέσα στο σπίτι μου. Έβλεπα κάποια στιγμή τηλεόραση και ξεχάστηκα, πήγα στην κουζίνα και άρχισα να διαβάζω και η τηλεόραση έπαιζε χαμηλά και δεν είναι. Κάποια στιγμή έκλεισε μόνη της. Και δεν έπαιζε τίποτα. Όταν ξαναπήγα μπροστά εκεί να δω αν παίζει, γιατί σταμάτησε, άρχισε να παίζει. Έβλεπε την κίνηση. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχω κάμερο, ελέγχω. Άρα δηλαδή να κρατάμε τις παλές, συγγνώμη, τις παλές που είχαμε, τις τηλεοράσεις. Αυτό που λένε οι γεροντάδες είναι το καλύτερο ένα βιβλίο και να τις καταργήσουν. Καλά, σίγουρα. Εγώ δεν έχω. Οι παλιές, καλύτερο να τις καταργήσουν. Εγώ έχω σταμάτησα τρεις μήνες και μπορώ και κοιμάμαι πάντως. Ναι. Εδώ και τρεις μήνες. Να τελειώσω λίγο, να ολοκληρώσω λιγάκι. Λοιπόν, σήμερα τι γίνεται στην Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν από τον Ιανουάριο ότι αποφασίστηκε επίσημα πλέον από το Υπουργείο Οικονομικών ότι και αντισυνταγματικά ότι δεν θα υπολογίζεται το αφορολόγητο του κάθε πολίτη, θα χτίζεται με βάση τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του. Αυτό είναι αντισταγματικό, γιατί είναι ανισότητα μεταξύ των πολιτών. Αυτοί βέβαια έχουν ισοπεδώσει εδώ και χρόνια το Σύνταγμα, οπότε δεν το υπολογίζουν. Λοιπόν, τι γίνεται, γιατί το κάνανε αυτό? Πρώτον, να μας οδηγήσουν στην ηλεκτρονική. Σου λέει ο άλλος, προκειμένου να με φορολογήσει επιπλέον, ας πάω στα ηλεκτρονικά, ένα σπρόξιμο ακόμη. Αυτοί λένε ότι έτσι θα ελέγξουμε το μαύρο χρήμα. Δεν ελέγχονται το μαύρο χρήμα. Καλό είναι να αναζητήσετε, να διαβάσετε αυτή την έκθεση του Πόρτερ, ο οποίος θα σας πω ένα μόνο, ήταν Αμερικανός οικονομολόγος που ήρθε το 1947, έκανε μία έκθεση για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Την Κυριακή. Κογκρέσο. Του Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, αυτός τότε γράφει το εξής περιστατικό, το οποίο είναι συγκινητικό. Λέει λοιπόν ότι τον κάλεσε για φαγητό ένας εφοπλιστής στη Βίλα το 1947. Εκεί παρουσίασε, λέει, πλούσια τα εδέσματα τη στιγμή που μέσα στο κέντρο της Αθήνας υπήρχαν παιδιά που λιμοκτονούσαν με πρισμένες τις κοιλιές από την πείνα. Και εκεί του εξηγούσε, ας πούμε, για τις ομορφιές της Ελλάδος, για το πώς έγινε πλούσιος, πώς απέκτησε τον πλούτο, για την αγάπη του στην Αμερική και με σε άπτεστα αγγλικά. Τι διαπιστώνει? Διαπιστώνει αυτός λοιπόν ότι όλη η ελίτ, υπάρχει μια ελίτ στο συμπέρασμά του στην Ελλάδα που δεν αριθμεί πάνω από 200.000 άτομα, είναι λιγότεροι, και αυτή η ελίτ
της Ελλάδος λειτουργεί σε βάρος του μόχθου και του κόπου των υπολείπων, του υπολείπου ελληνικού λαού. Όλο λέει το φορολογικό σύστημα είναι διαμορφωμένο ώστε να προστατεύει αυτή την ελίτ. Τα λέει ο Πόρτερ, όχι εγώ, το 47. Όλη η νομολογία του κράτους είναι διαμορφωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύεται αυτή η ελίτ. Και το περίεργο είναι ότι εμείς λέει κάναμε πολλούς εφοπλιστές από τα Liberty. Τα Liberty τι ήταν? Ήταν τα εμπορικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών που χαρίστηκαν στην Ελλάδα και οι Έλληνες τα δώσαν σε κάποιους, τον Ωνάση, τον Λάτσι. Και αυτοί τα εκμεταλλευόντουσαν. Τότε έγιναν εφοπλιστές από τη δωρεά την Αμερικανική, αλλά ποτέ δεν έφερναν τα χρήματά τους να τα επενδύσουν, όπως λέει ο Πόρτερ, στην Ελλάδα, όπως και σήμερα. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι ενώ έχουμε, για παράδειγμα, τον τρίτο ή τέταρτο κατά σειρά εμπορικό στόλο, μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, που θα μπορούσε οπωσδήποτε να μας δώσει πολλές ευχέρειες, πολλές δυνατότητες ανάπτυξης στην πατρίδα μας, ωστόσο δεν έρχονται τα χρήματα αυτά, επενδύονται στο εξωτερικό. Τι έρχονται από τους εφοπλιστές? Επειδή έχουν τη βάση τους στην Ελλάδα, κάνουν το εξής. Ή κάποιο ίδρυμα, για να κλείνουν τα μάτια του κόσμου, ή παίρνουν, ξέρω εγώ, ή κάποια τηλεόραση για να κατευθύνουν, να κοιμίζουν, ή κάποια ποδοσφαιρική ομάδα. Ξέπλυμα. Δεν είναι ξέπλυμα, απλώς κρατούν υπνοτισμένο τον κόσμο για να έχουν μια βάση. Επειδή όλα είναι στο εξωτερικό, θέλουν να έχουν τη βάση τους στην Ελλάδα. Και κάνουν business κοιμίζοντας τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτά τα λέει ο Πόρτερ από την έκθεσή του από το 47. Εγώ πιστεύω δεν έχει αλλάξει σήμερα. Τώρα επιβάλλεται, ας πούμε, μας πάνε να μας επιβάλλουν το περιουσιολόγιο. Τι είναι το περιουσιολόγιο? Λοιπόν, το περιουσιολόγιο το είχε επιβάλει μόνο ο Χίτλερ και αυτός επιλεκτικά για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Πουθενά άλλου στον κόσμο δεν έχει επιβληθεί. Το περιουσιολόγιο είναι το εξής. Πρέπει να δηλώσεις, και αυτό θα το επιβάλλουν από τον Οκτώβριο, ηλεκτρονικά πλέον, όχι μέσα σε χαρτιά, ηλεκτρονικά πλέον, τα περιουσιακά στοιχεία που έχεις στο σπίτι σου. Την αξία των χαλιών, τι πίνακες έχεις, τι χρήματα έχεις. Αυτό μας το έχουν κάνει, δεν σας το λέω, το έχουν κάνει σε εμάς τώρα σαν δημοσιογράφοι, στο πόθεν έσχες. Τις καταθέσεις, τα χρήματα, τα χαλιά, πίνακες μεγάλης αξίας. Κοσμήματα. Λοιπόν, κοσμήματα, ό,τι έχεις. Δεν θα τα δηλώσουν οι Έλληνες. Τι κινδυνεύουν να πάθουν όμως όταν δεν τα δηλώσουν? Έχει ο νόμος, τι λέει? Δίνει τη δυνατότητα στον εισαγγελέα μαζί με τον έφορο να μπει και να κάνει έλεγχο. Στα σπίτια. Ελεύθερα. Ελεύθερα. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή αντιδράτε εσείς, κυρία μου, και λέτε, εγώ επαναστατώ. Σου στέλνει τον έφορο μαζί με την παρουσία του εισαγγελέα και βλέπει ότι μέσα στο σπίτι σας έχετε μεταξύ άλλων ένα πίνακα που έχει ένα εκατομμύριο, τον οποίο έχετε αδήλωτο. Όχι μόνο το πρόστιμο, έχει και ποινή φυλάκισης. Αυτό πάνε τον Οκτώβριο. Τι θα κάνουμε? Λοιπόν, και άλλο ένα, θυμόσαστε αυτός ο Κουρουγκής που ήταν υπουργός και είχε πει στον Αρχιεπίσκοπο. Εγώ θα σας υπενθυμίσω μία συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, αμέσως μετά, λίγες μέρες μετά την επιστολή που εστάλει από το Άγιο Όρος, που έλεγε την κάρτα του πολίτη για το ηλεκτρονικό φακέλο. Συγγνώμη, Ιερώνυμος, τι ρόλο παίζει? Ακούστε, εγώ θα σας πω τι διεμήφθη εκείνη τη συνάντηση. Και θα σας δώσω μετά το λόγο και να μιλήσετε κι εσείς. Λοιπόν, είχε πει τότε ο Κουρουμπλής, αν και τυφλός, έβλεπε πολύ μπροστά. Είπε ότι εγώ θα παραιτηθώ από τη θέση μου εάν δεν επιβάλλω σε όλους τους Έλληνες την κάρτα του πολίτη. Λοιπόν, ο Αρχιεπίσκοπος δεν είπε κουβέντα. Τα είπε μπροστά στον Αρχιεπίσκοπο. Με το Τσίπρα. Ναι, δεν είπε κουβέντα. Ναι, δεν είπε κουβέντα ο Αρχιεπίσκοπος. Βέβαια ο Κουρουμπλής έφυγε, τώρα ανέλαβε άλλος. Τώρα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου να μας πήρε παράταση, ήταν τον Ιανουάριο, να μας δώσουν τη καινούργια ταυτότητα, όπως τη λένε, γιατί θα καταργηθούν αυτές οι ταυτότητες που έχουμε συμβατικές, θα είναι αυτές οι κάρτες. Και σιγά σιγά, μέσα από τη φιλοσοφία της εξοικείωσης, πάνε να μας, ως πειραματόζωα, να μας οδηγήσουν να πάρουμε όλοι αυτές τις κάρτες. Σου λέει ο άλλος, και τελειώνουμε με αυτή τη φράση,
Λέει ο άλλος, μα η κάρτα του πολίτη δεν είναι το σφράγισμα. Ναι, το λένε. Δεν είναι το σφράγισμα. Πού το ξέρουν και το λένε. Το σφράγισμα λέει. Το λένε. Το σφράγισμα λέει. Πού το ξέρουν, αυτό είναι λάθος που λένε. Ακούστε, αυτό λένε, ισχυρίζεται. Ναι. Το έχουμε αποδείξει ότι είναι. Είναι το εμφύτευμα στο χέρι και στο μέτωπο. Ως πότε, εγώ σας λέω, είναι η εξοικείωση, όπως δουλεύει, είναι πολύ δυνατότερη σαν δύναμη, σαν συνήθεια, από το να αποφύγεις. Είναι το πιθανότερο λοιπόν είναι να αποδεχτείς μετά για να μην χάσεις τα στοιχεία αυτά. Θα είναι και ο μισθός σου μέσα στην κάρτα, θα είναι τα περιουσιακά σου στοιχεία, οι καταθέσεις, η σύνταξή σου. Να μην το χάσεις, γιατί θα αρχίσουν να λένε όλοι ότι υπήρχαν κρούσματα κλοπής και πήρα εγώ την κάρτα της κυρίας ή του κυρίου και τη χρησιμοποίησα και έκλειψα. Οπότε λέει βάλ' το στο χέρι σου για να μην το έχεις. Που το κόβει το χέρι ο κλέφτης πάντα. Ναι. Και κάνει θεμία. Δεν χρησιμοποιείται. Τίποτα. Δεν έχει θεμία. Όχι. Ναι. Δεν χρησιμοποιείται. Άμα το κόψουν το χέρι. Το κόβει και κάνει θεμία. Ναι. Αν το κόψει το χέρι, δεν έχει μετά πολύ δυνατότητα γιατί αυτό το τσιπάκι δουλεύει και με τον εγκέφαλο. Επηρεάζει. Και υπάρχει σήμερα, χρησιμοποιείται για παράδειγμα. Σήμερα στις μέρες υπάρχει ένα πρόγραμμα στους φυλακές ανηλίκων στη Μεγάλη Βρετανία. Έχουν βγάλει πολλά παιδιά που έχουν καταδικαστεί, ανήλικοι που έχουν καταδικαστεί για διάφορα εγκλήματα, τους έχουν εμφυτέψει το τσιπάκι, όχι αυτό το βραχιολάκι που λένε, τσιπάκι κανονικά, και τους έχουν αφήσει ελευθέρους. Λοιπόν, και παρακολουθούν όχι μόνο τις κινήσεις τους, αυτό είναι εύκολο και από τις κάμερες, αλλά και τον τρόπο σκέψης τους. Προσέξτε πού έχει φτάσει σήμερα η τεχνολογία και τι πάνε. Πίνα, δίψα, λύπη, τρέλα, ακόμη και θάνατο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εμείς σήμερα λέμε ότι πώς θα αντιδράσουμε, έτσι. Υπήρχαν 3-4 κινήσεις στην Ελλάδα. Η μία κίνηση ήταν από τον πατέρα Μεθόδιο, που πρωτοστατούσε τον ηγούμενο της παλιάς αδελφότητας εσφυγμένου. Είναι τον άνθρωπο που το επέβαλαν και αναρωτιέστε πολύ γιατί το επέβαλαν τόσα πολλά χρόνια κάθριξης, ούτε ο δολοφόνος να ήταν. Χωρίς δικαίωμα έφεσης και χωρίς αναστολή. Ναι. Δικαίωμα χωρίς αναστολή. Και χωρίς, ναι. Και χωρίς αναστολή και χωρίς, όπως το είπε, χωρίς δικαίωμα έφεσης. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει στα δικαστήρια. Τώρα θα το βάλω. Τώρα θα το βάλω. Προχθές πήρε ελήφθη απόφαση. Γιατί τον κάνανε στον πατέρα Μεθόδιο. Έκανε ένα μεγάλο έγκλημα. Ξέρετε ποιο ήταν το έγκλημά του? Να αντιδρά απέναντι στον οικουμενισμό, να μην μνημονεύει τον Πατριάρχη. Όχι ο ίδιος μόνο και ο προηγούμενος. Δηλαδή από το 1970 η Μονή Εσφυγμένου δεν μνημονεύει τον Πατριάρχη. Ούτε και δάνεια. Ναι, αρνείται να πάρει τα δάνεια από τα ΕΣΠΑ και όλα αυτά που δίνουν τις επιδοτήσεις. Και αρνείται γιατί δεν ήθελε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε το δικό της πιστεύω. Αντί να το αγκαλιάσει αυτό ο Πατριάρχης, τους άρχισε να το πολεμάει. Και έκανε και μια πονηριά. Πριν βγει η απόφαση, έστειλε μια επιτροπή δήθεν να προσεγγίσει το Μεθόδιο, να επανέλθει πλέον στην κοινότητα του Αγίου Όρους μέσα στις 20 μονές, τώρα είναι 19. Να τον επαναφέρει, αρκεί χωρίς να βάλει όρους. Αυτό ήταν το πρώτο. Λέει ο πατήρ Μεθόδιος, πολύ ευχαρίστως, εμείς επανεργόμαστε, δεν έχουμε, αλλά εμείς τα θέματα της πίστης δεν κάνουμε πίσω. Την ίδια μέρα το απόγευμα, τους καναπέρνει η Επιτροπή και λέει ο Πατριάρχης είπε να τον μνημονεύετε κιόλα. Και λέει δεν σας μνημονεύουμε μέχρι να επανέλθετε στο σωστό δρόμο. Και αυτό παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, ότι έγινε προσπάθεια από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να προσεγγιστεί η αδελφότητα και εκείνη αντιδρούσε. Δηλαδή η πονηριά με την οποία τι κόψανε το κράτος, με την οποία προσέγγιζαν την Εσφυγμένου και τι κόπηκε. Απ' τη μια, στη Μονή Εσφυγμένου κόψαν τη δυνατότητα να πρωτοστατεί πλέον για την κάρτα του πολίτη και το ηλεκτρονικό σφράγισμα. Ήταν το μοναδικό μοναστήρι μαζί με τον πατέρα Νεκτάριο τον Μουλατσιώτη. Που κάναν τις πορείες τις μεγάλες για την κάρτα και τραβούσαν λίγο, τους έκαναν, οι άλλοι φοβόντουσαν λιγάκι, βλέπανε κόσμο και έκαναν πίσω. Και με το ελικείς. Τι κάνανε λοιπόν, πήρανε τον πατέρα Νεκτάριο και τον κάναν πρωτοσύγκελο.
Του φορτώσανε τον πατέρα Νεκτάριο το Μουλατσιώτη, τον έκανε πρωτοσύγκυλο στη Μητρόπολη Φωκίδη. Λοιπόν, του φορτώσανε 1000 ασχολίες, οπότε δεν έχει, χρόνο πλέον να ασχολείται και με την κάρτα του πολίτη και με το ηλεκτρονικό φακέλο. Τον πατέρα Μεθόδιο, επειδή τον είχαν ανεξέλεγκτο, βρήκαν ευκαιρία με βάση την κόντρα του με το Πατριαρχείο και εκείνο τα έλεγε απ' έξω από τα λόγια. Και με βάση την κόντρα του με το Πατριαρχείο και του επέβαλαν για μεγάλο έγκλημα 20 χρόνια κάθληξης χωρίς αναστολή. Αυτός βέβαια χαίρεται γιατί προχθές που μίλησε ήταν μέσα στη χαρά. Και λέει ότι το να διώκουμε για το Χριστό και για το πιστεύουμε για μένα λέει, αυτό ήταν λέει, το όνειρό μου. Δηλαδή η καταγγελία είναι από τον ναι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ως ηθικό αυτουργό, λέει, επεισοδίων που είχαν δημιουργηθεί στις Ισκαρίες. Επειδή δεν μνημονεύεται, χαίρε Κέσσαρα. Ναι, Κέσσαρα. Αυτά έχουν σήμερα ήδη την εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν μια ερώτηση. Αυτοί που συλλαμβάνονται, οι αναρχικοί, αν συλλαμβάνονται κάποια στιγμή. Αυτοί τους αφήνουν ελεύθερους. Τους αφήνουν ελεύθερους και πετάνε μολότοφ, δηλαδή, και δεν υπάρχει ηθικός αυτοργός. Δεν υπάρχουν ελεύθερους από αυτοί, έχεις καταλάβει. Εντάξει, θα δείτε στην Ελλάδα, θα δείτε στην Ελλάδα να συμβαίνουν πολλά περίεργα. Το θέμα είναι πώς θα ενεργοποιηθούμε, πώς θα αντιδράσουμε εμείς. Εκεί να μας πει, τι να κάνουμε. Το πρώτο και το βασικό θέμα είναι, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, πολλοί θα κληθούν και θα κερδίσουν παράδεισο ή θα απορριφθούν από τη θέση που θα πάρουν απέναντι στην κάρτα του πολίτη και σε όλο αυτό το ηλεκτρονικό φακέλο. Σήμερα λοιπόν λέει ο ίδιος ο γέροντας ότι θα ακούσετε ιεράρχες η επιστολή του και κληρικούς να την προπαγανδίζουν. Εγώ άκουσα Μητροπολίτη και θα σας πω το όνομα γιατί εγώ μιλάω πάντα με ονόματα. Μητροπολίτης Δημητριάδος πριν από ένα χρόνο. Μην φοβόσαστε τα θέματα τεχνολογίας. Είναι για τη διευκόλυνσή μας. Τώρα το να τρομοκρατούν κάποιοι το κάνουν για ίδιο όφελος. Το να τρομοκρατούν κάποιους τους πιστούς για τρομοκρατία. Χαρείτε την ελευθερία της τεχνολογίας. Με το ίδιο σκοπό θα λέγαμε χαρείτε και τις πυρηνικές βόμβες. Γιατί και αυτή η τεχνολογική εξέλιξη. Λοιπόν, να δείτε ότι θα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Τι κάνουμε εμείς τώρα. Αν μου επιτρέπετε, πάνω σε αυτό που λέτε, ένας ιερέας κοντά μας. Εμείς είμαστε από τη Σαλαμίνα. Μάλιστα. Μας κάλεσε κάθε Τρίτη και κάνει κήρυγμα. Και ήταν να εξηγήσει λίγο το θέμα την κάθε του πολίτη. Και ο καλός του λέει, τι θα κάνουμε, πατέρα, τώρα εμείς, τι θα κάνουμε με την κάθε του πολίτη, τι θα κάνουμε Άρτεμις, θα την πάρουμε. Μπορούμε να μην φάμε, μπορούμε τα παιδιά μας, πώς θα κάνουμε τις αγορές μας, πώς το... Λέει, εγώ δεν την παίρνω, του είπα. Φοβάμαι και δεν την παίρνω. Επειδή τώρα ο άντρας μου είχε περιουσία, είχαμε φυσικές αυτά τα, ξέρετε, δεν τελείω υπάκτημα, και γύρισε και μου λέει, εσύ να πας στο περιβόλι σου, να φας φυσίκια, μου είπε. Η απάντηση που μου έδωσε. Θα το έρθεις. Θα πεις, ναι. Και μας την ανορία ο ιερέας μοίραζε... Και είναι ο καλύτερος, είναι ο καλύτερος της Σαλαμίνης. Και στο Άγιο. Που είχε κόντρα με τον πατέρα Παΐσιο και έλεγε ότι είναι απατεώνας του Βολουγάτης. Μας μοίραζε βιβλία και μας έλεγε ότι αυτά είναι ανυπόστατα και... Ναι, δεν έχουν καταλάβει τους κινδύνους. Δεν ξέρω γιατί. Πολλοί ιερείς δεν έχουν καταλάβει τους κινδύνους που εγκυμονεί. Όχι για την πίστη την ίδια. Ναι, ο μόνος που αντιδρά, αν αντιδρά πραγματικά και αληθινά, είναι ο Σεραφείμ. Κοιτάξτε, σήμερα επίσημη ανακοίνωση από την Εκκλησία της Ελλάδος για την κάρτα του πολίτη δεν έχουμε. Έχουμε το 1998 που είναι πολύ παλιά που ήταν πάρα πολύ προσεκτική. Περιμένουν όταν ζητάμε να το δούμε πρώτα και μετά. Αυτό είναι λάθος πολιτική της Εκκλησίας. Γιατί... Συγγνώμη, Διονύση. Εγώ παρακολουθώ μία εκπομπή στην τελική και την παρακολουθώ συνέχεια. Αλλά μιλάει κάθε Πέμπτη ο πατέρα Δανιήλης της Αγίας Τριάδος και είναι φοβερός στο λόγο του. Mm. Πολλές φορές, όταν πάω και εξομολογούμε, του λέω πολλές φορές δεν πάω στην εκκλησία. Όταν ακούω εσάς, δεν θέλω να πηγαίνω στην εκκλησία, να ακούω το λόγο σας. Όχι, παιδί μου, λέει, πρέπει να πηγαίνεις. Πού θέλω να καταλήξω τώρα. Εκείνος μίλησε την περασμένη Πέμπτη για όλα αυτά που. Ναι, έφτιαξε και μικρή και λέει θα μας καθοδηγήσει η Εκκλησία. Θα δούμε τι θα γίνει.
Πάντως κάτι θα κάνουμε. Αυτή είναι η ελπίδα όλων μας, να βγει μπροστά η Εκκλησία και να πει ένα όχι. Ναι. Το οποίο δεν το έχει πει πολλές φορές. Το μόνο όχι που έλεγε ήταν για την εκκλησιαστική περιουσία. Μα δεν αυτή το... Κοιτάξτε, ουσιαστικά εγώ πιστεύω ότι από την, η γνώμη μου είναι, επειδή είμαι χρόνια τώρα με το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ και στην Εκκλησία και πολλοί συμφοιτητές μου είναι ήδη επίσκοποι, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει αντίδραση από μέρος της Εκκλησίας. Δεν θα υπάρχει. Είναι ελεγχόμενοι και δεν θα υπάρξει αντίδραση γιατί καλλιεργούν το φόβο της Εκκλησίας. Ότι είναι αναχρονιστική, ότι είναι οπισθοδρομική. Ναι. Και όταν πάρει μια, σου λέει, κόπτει την τεχνολογία, ναι. Δεν θέλει να μπούμε στη νέα τεχνολογία και σε όλα αυτά. Και αυτός ο φόβος κάνει τους ιερείς και τους κληρικούς όλους γενικά και τους δεσποτάτες να κάνουν λίγο πίσω και να φοβούνται. Ωστόσο, υπήρχαν φωνές μέσα στην ιεραρχία που είναι κατά της κάρτας και δυνατές φωνές παλαιότερα. Αλλά και σήμερα ο Φλωρίνης έλεγε το ηλεκτρονικό φακέλωμα από τη δεκαετία του 80 και στις δεκαετίες του 80. Πού να βρεθούν αυτοί οι αυτοί. Αλλά σήμερα δεν ακούγονται δυστυχώς τέτοιες φωνές. Τώρα να καταλήξουμε τι θα κάνουμε εμείς. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν. Συγγνώμη, μπορώ να ρίξω. Δεν είναι μόνο ο φόβος, είναι ότι είναι σε οργανώσεις μαζονικές και ότι εγώ το λέω σε φόβο γενικά. Ότι είναι μέσα σε δύο μέρες της οργανώσεις. Θα τη δώσουν και θα προλάβουν, θα την πάρουν λίγη πλανεμένη, δεν θα προλάβουν, θα ξεκινήσουν τα γεγονότα, δεν θα το επιτρέψει αυτό. Είναι το παρήγορο αυτό, το λέει στην επιστολή. Όπως και ο Παρήγης ο Καλαϊδής, από τη Λαμία. Την έχουμε δημοσιεύσει εδώ, με το ιδιόκτηρο του γέροντα, νομίζω έχει καταλήξει. Ο πατήρ Παΐσιος λέει ότι θα είναι το σφράγισμα με λέιζερ, δεν λέει για τη σφάγη. Και έχουμε, μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω. Και έχουμε ανακαλύψει ένα κείμενο του Αγίου Δαμασκηνού του Στουδίτου, ο οποίος λέει το χάραγμα θα γίνεται στο δεξί χέρι και στο μέτωπο και συμπληρώνει, θα γίνεται στο οφθαλμό το ενή, δηλαδή στο ένα μάτι. Και έχουμε αυτή τη στιγμή τα βιομετρικά. Λοιπόν, το ίδιο λέει και ο Μέγας Αθανάσιος, δεν έχουμε βρει την πηγή. Και το συγκεκριμένο είναι το βιβλίο Θησαυρός του Αγίου Δαμασκηνού του Δίτου, έχει δημοσιευτεί αυτό. Το να απέχουμε από τα ειδωλόθητα είναι κανόν των Αγίων Αποστόλων. Πράξεις Αποστόλων, λέει ο γέροντας Παΐσιος, νύχτησαν οι Απόστολοι και λέει όλα αυτά. Παρόλα λοιπόν αυτά που ανέφερα, ακούει κανείς ένα σωρό δυστυχώς ανοησίες του μυαλού από ορισμένους σημερινούς γνωστικούς, τους λέει. Ο ένας να λέει, εγώ θα δεχτώ την ταυτότητα με το 666, γιατί αυτό κρύβει ουσιαστικά. Θα βάλω και ένα σταυρό και ο άλλος να λέει, εγώ θα δεχτώ το σφράγισμα στο κεφάλι με το 666 και θα κάνω και ένα σταυρό στο κεφάλι. Έτσι. Και ένα σωρό όμοιες ανοησίες που νομίζουν ότι θα αγιαστούν με αυτόν τον τρόπο. Ενώ αυτά είναι πλάνες. Μόνο αυτά που δέχονται αγιασμό, αυτά μόνο αγιάζονται. Όπως το νερό δέχεται αγιασμό και γίνεται αγιασμός. Τα ούρα δεν δέχονται αγιασμό. Η πέτρα με θαύμα γίνεται ψωμί. Η ακαθαρσία δεν δέχεται αγιασμό. Επομένως ο διάβολος, ο αντίχριστος, όταν είναι στην ταυτότητά μας ή στο χέρι ή στο κεφάλι μας, με το σύμβολό του δεν αγιάζονται με το να βάλουμε και ένα σταυρό. Ναι. Αυτό ναι. Τα λέει ο γέροντας. Έχουμε τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, του Αγίου Συμβόλου, τη Θεία Χάρη του Χριστού, μόνο όταν αρκούμεθα στο Άγιο Σφράγισμα του βαπτίσματος, που απαρνούμεθα το σατανά και συνταστόμαστε στο Χριστό και δεχόμεθα το Άγιο Σφράγισμα, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Ο Χριστός να μας δίνει καλή φώτιση. Αμήν, λέει Παναγούδα, Σάββατο 1η Νηστιών 1987. Με πολύ πόνο και αγάπη Χριστού, μοναχός Παΐσιος. Αυτά είναι προς το τέλος που λέει. Λέει και η επιστολή είναι μεγάλη και αναφέρεται ακριβώς και για τους υπελοφόρους που θα το χρηματίσουν, που θα την προπαγανδίσουν την κάρτα και το σφράγισμα και όλα αυτά. Κοιτάξτε, σήμερα στην Αμερική όταν πας και να περάσει από τον έλεγχο, Έλληνες που πάνε. Όταν σου βάζουν και κοιτάς, όπως είπε ο παλικάρι από εδώ, μέσα από ένα ειδικό τέτοιο για να δουν την ύλη του ματιού. Το ίδιο στις τράπεζες που μπαίνουμε μέσα στην πόρτα. Και άμα δεν κοιτάξεις σε ορισμένες τράπεζες, σου ανοίγει. Ναι. Πρέπει να κοιτάξεις κανονικά. Έχετε να ρωτηθεί τι βλέπουν εκεί. Στο Σύνταγμα, κεντρική. Όχι, τι μπορούν να. Τι συμπεράσματα μπορεί να βγάλουν από την ύλη του ματιού. Έχετε φανταστεί. Όχι. Έχουμε αναρωτηθεί ένα πράγμα όμως άλλο. Ότι όταν πηγαίνεις, όταν θα πας σε αυτό το κουτί, είτε να βγάλεις διαβατήριο, είτε να πάει να πάρεις την κάρτα του πολίτη μελλοντικά,
αν αυτό το οποίο θα σου χτυπήσουν για να σου κάνουν την αναγνώριση της ήρυντας στο ματιό, αν θα είναι ακτίνα λέιζερ. Η ακτίνα λέιζερ έχει πολλές διακυμάνσεις. Δηλαδή μπορεί να σε σφραγίσουν και να σου βάλουν και ένα κωδικό εκεί μέσα και να έχει και το 666 και εσύ να μην το ξέρει. Ακούστε, το σφράγισμα χωρίς τη θέληση δεν γίνεται. Δηλαδή ο διάβολος θέλει και τη βούληση, την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Δεν μπορεί να σε σφραγίσει έτσι όπως είναι. Δηλαδή και να επιτύχουν, το κάνουν πολλοί, σου λέει σε σφραγίζω όπως τα ζώα που τα σφραγίζεις για να ξέρεις σε ποιο ήταν στο Τέξας. Αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου. Ωστόσο ο άνθρωπος, ο διάβολος, χωρίς τη βούληση, την οικία βούληση του ανθρώπου δεν κάνει τίποτα. Απλώς επιβάλλεται, τότε γίνεται μαρτύριο. Και μαρτυρεί ο άνθρωπος τον Θεό, τον ίδιο. Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι η Αποκάλυψη μιλάει για χρήματι συναλλαγή. Και μιλάει κανείς ότι θα μπορεί να. Η Αποκάλυψη, στο 13ο κεφάλαιο, για χρήματι συναλλαγή. Δηλαδή θα δημιουργηθεί ένα σύστημα παγκοσμίως, το οποίο θα είναι για χρήματι συναλλαγή. Δεν θα μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει. Αν δεν έχει κάτι το οποίο θα έχει το χάραγμα ή τον αριθμό του ονόματος του θηρίου του πρώτου, του Αντιχρίστου. Λοιπόν, εν συνειδήσει εγώ, αν ξέρω ότι με αυτή την κάρτα του πολίτη, όταν θα την παραλάβω, θα γίνεται αυτό το πράγμα μελλοντικά, έχω δεχτεί το χάραγμα. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Εντάξει, το χάραγμα μιλάει για εμφύτευση στο σώμα. Όπως γίνεται το σφράγισμα με τη βάφτιση και το βύτισμα, έτσι γίνεται με ένα βάφτισμα ιδιόχειρο. Δεν μπορεί να είναι το άμκα, ξέρω εγώ. Είναι τα προκαταρκτικά βήματα. Είναι το αραβόνα. Θα βρεθούν άνθρωποι, θα δείτε, θα βρεθούν άνθρωποι από εμάς τους πιστούς που θα εξαναγκαστούν. Γιατί έχουμε παιδιά, γιατί έχουμε οικογένειες. Θα μας οδηγήσουν να μας εξαναγκάσουν. Αυτό ακριβώς λέει η Αποκάλυψη. Να πάρουμε την κάρτα προκειμένου να μπορούμε να τρέφουμε την οικογένειά μας. Αυτό συνειδητά είναι απόρριψη του Θεού. Τι κάνουμε όμως τώρα. Λοιπόν, σαν Έλληνες δεν πρέπει να την πάρουμε όλοι για να έχει απήχηση. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σαν Έλληνες δεν αντιδράμε σε τίποτα. Συγκεντρωνόμαστε κάποιες αίθουσες, ακούμε πολλά λόγια, στις πράξεις δεν γίνεται τίποτε όμως. Και αν θα δούμε πολλοί από εμάς, ας πούμε, θα πάνε να ψηφίσουμε ανθρώπους μεθαύριο και θα επιλέξουμε πάλι τους ανθρώπους αυτούς που θα μας οδηγήσουν σε αυτή την κατάσταση. Όχι, εμείς τους προεπιλέγουν οι μασόνοι. Ναι, εγώ το λέω αλλιώς. Μας βάζουν σε ένα τραπέζι για να μας το λέω πιο καλά. Να βάζουν ένα τραπέζι 10 πιάτα τα οποία τα ορίζουν οι ίδιοι. Και μας λένε από αυτά θα πάρετε. Δεν έχει άλλο. Άλλη επιλογή. Τι, πώς αντιδρούμε. Πρώτον, το πρώτο βασικό είναι το θέμα να έχουμε καλή διάθεση, αυτό το λέω πάντα, να έχουμε τη διάθεση, αρνή διάθεση και καλή διάθεση προς τον Χριστό. Να έχουμε προτεραιότητα, να έχουμε θέση, και αυτό είναι το πιο βασικό που δεν το έχουμε. Προτεραιότητα στη ζωή μας, προτεραιότητα στην καθημερινότητά μας, τη σωτηρία της ψυχής. Εκεί λοιπόν, όταν αυτό το πετύχουμε, να έχουμε τον Χριστό, ο Χριστός θα μας δώσει και τις αντίστοιχες απαντήσεις. Για παράδειγμα, πού βλέπουμε αυτό. Υπήρχε, έχετε ακούσει για τους 7 παιδες. Οι 7 παιδες ήταν επί την εποχή του Δεκίου. Τους κυνηγούσανε και μπήκαν σε ένα σπήλαιο. Και εκεί κοιμήθηκαν. Και βγήκαν μετά από 100 χρόνια. Προσέξτε, πώς ζούσανε. Κοιμήθηκαν για 100 χρόνια. Και από πού κατάλαβαν για τους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, να δείτε πώς λειτουργεί ο Θεός. Τους απείλαξε, δηλαδή τους γλίτωσε από το διωγμό, γιατί ίσως δεν τους θεώρησε έτοιμους για το μαρτύριο. Και βγήκαν μετά από 100 χρόνια και είχαν στην τσέπη τους νομίσματα του Δεκίου. Και όταν πήγαν να κάνουν συναλλαγή για να πάρουν κάποια τρόφιμα, λέει, τι είναι αυτά, πού τα βρήκατε αυτά. Και έτσι ανακάλυψαν ότι ήταν σε άλλη εποχή. Ο Θεός λοιπόν είναι άχρονος, δεν έχει χρόνο. Όταν έχουμε εμείς καλή διάθεση της καρδιάς και της ψυχής και θέσουμε ως προτεραιότητα, εκείνος θα μας δώσει τις λύσεις. Εκείνος θα μας οργανώσει καλύτερα και θα μας βάλει σε ένα στάδιο μέσα, σε ένα βλάκι προστατευτικό. Το οποίο η προσευχή μας θα είναι το προστατευτικό κέλυφος και δεν θα μας πλησιάζει τίποτε. Όλα αυτά, να ξέρετε ότι ο δαίμονας και όλοι αυτοί που οι δαιμονοκρατούντες που είναι αυτοί οι πολιτικοί μας, αυτοί τρομοκρατούνται όταν εμείς είμαστε κοντά στο Χριστό, στην πίστη. Αυτό φοβάται ο διάβολος. Πώς τα βλέπουμε, κοιτάξτε, οι γιαγιάδες μας λέγανε για τους καλικατζάρους. Εγώ επιστράτευσα αυτό το παράδειγμα για τους καλικατζάρους,
μέσα σε αυτό το βιβλίο που τη φώνας παγκοσμιοποίηση που αφορά το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Εδώ θα δείτε και άλλες περιπτώσεις με αναλυτικές μέσα στο βιβλίο που θα χάσετε πάσα ιδέα πώς, τι ετοιμάζουν να κάνουν. Πώς ελέγχουν μέσα από τις ειδήσεις, μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τα σύριαλ, πώς μας καλλιεργούν που θα μας πάνε. Όπως ο ένας βοσκός λέει, θα πάτε εκεί να βοσκείς το κοπάδι, γιατί εκεί έχει, έτσι μας καθοδηγούν και εμάς μέσα από συγκεκριμένες μεθόδους. Για να τα αποφύγουμε λοιπόν αυτά, τι κάνουμε. Διάθεση, όταν έχουμε διάθεση στον Χριστό, δεν την έχουμε. Και μιλάω πρώτα για τον εαυτό μας. Για τον εαυτό μου. Κοιτάμε περισσότερο όλοι μας, κοιτάμε το τι θα κάνουμε στα σπίτια μας. Το πώς θα διαμορφώσουμε την προσωπική μας ζωή. Πώς θα διαφυλάξουμε τα κεκτημένα μας. Και έχουμε ένα Χριστό στη γωνιά, πώς θα εκπληρώσουμε ακόμη τις φιλοδοξίες μας. Και έχουμε ένα Χριστούλη στη γωνιά και του λέμε, Χριστέ, τώρα έχω ένα πρόβλημα, αρρώστησε το παιδί μου, έλα να μου το λύσεις. Και μόλις κάνει το θαύμα και το λύσεις, άντε ξαναπήγαινε στη γωνιά σου να συνεχίσω. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό δεν έχουμε βοήθεια. Πότε δεν είχε βοήθεια ο Ισραήλ? Όταν απιστούσε, όταν ήταν άπιστος απέναντι στο Θεό. Τότε έβγαιναν οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Φιλιστέοι, οι Χαναναίοι και άρχισαν να τον καταλαμβάνουν, να επιτίθενται. Σήμερα τι έχουμε εμείς? Έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό, έχουμε επιλέξει να έχουμε ακόμη άθεους πολιτικούς και μασόνους και όλη τη δυσοθεία και να τους ανεχόμαστε. Και όταν έρχονται, αν έρχονταν ένας πολιτικός τώρα από εδώ και έμπαινε μέσα στη, ξέρεις πόση από εμάς, ακόμη και εγώ θα λέω, περάστε κύριε, καθίστε. Ξέρετε να τον τιμήσουμε. Ποιο να τιμήσεις? Το διάβολο? Αυτοί όλοι, κοιτάξτε ποιοι ψήφισαν μέσα σε αυτή τη βουλή. Εγώ είπα το εξής στους επισκόπους, να αναρτήσουν έξω από τις ενορίες ένα απλό πράγμα. Τον πίνακα των βουλευτών που ψήφισαν το σύμφωνο της ανομαλίας, αυτό που επέτρεψαν. Έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι και στη δική ήταν να μην τους ξαναεπιλέξουν. Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Ακόμη και ο Λεβέντης πήγε στον Πειραιά και είπα στον Μητροπολίτη και σεβασμιότητα, γιατί τον δεχτήκατε? Πήγε στον Πειραιά και ξέρετε τι είπε ο Λεβέντης? Ήταν, λέει, αναχρονιστικό, γιατί παίρνουν χρήματα αυτοί για να τα κάνουν. Τόσο καιρό είχαμε καθυστερήσει, λέει, κιόλας να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, όταν βλέπουμε αυτούς, και αυτούς θα μας τους ξαναφέρουν μπροστά. Όταν βλέπουμε λοιπόν αυτούς και λειτουργούμε εμείς ως όργανά τους, δεν κάνουμε τίποτα. Σήμερα με πήρε ένας φίλος μου και μου λέει, ξέρεις, λέει, ήταν σε ένα γραφείο γνωστού παλαιού βουλευτή, και είναι βουλευτή, είναι πολλά χρόνια αυτός, και μου λέει, ήρθε ένας, λέει, από το Άγιο Όρος, είναι κοντά στη Μεγή, στη Λάβρα, και θέλει, λέει, να σε γνωρίσει και να συνεργαστείτε. Λέω, δεν θέλω, πέστε του με όλη την χαρά, δεν θέλω να τον γνωρίσω εγώ. Αν θέλει να με δει, ας πάει σε καμιά ενορία μέσα και μπορεί εκεί να συναντηθούμε, λέω, ως πιστή. Κοιτάξτε, μέσα από τα πολιτικά γραφεία, γιατί όλοι παρουσιάζονται ότι αγαπούν το Όρος. Πήγε ο Μητσοτάκης, τον υποδέχτηκαν εκεί και έβλεπε και έκανε και υποκλήσεις και το σταυρό του και αυτά. Και πώς συνάδεται? Προχθές, δεν το άφησα πάνω, να δείτε, μου φέρανε μία βίβλο, Αγία Γραφή. Ξέρετε τι έγραφε? Την είχαν κλέψει αυτός, ήταν πρώτος βαθμός στο μασόνο και έκανε ανακαινήσεις με το αφεντικό του που ήταν μασόνο στις αίθουσες στην Αστόρια, στην Αμερική και στο Μανχάταν, στις αίθουσες τις μασονικές. Εκεί λοιπόν κατάφερε και απέσπασε μία Αγία Γραφή. Έγραφε πάνω, με μαύρα γράμματα, Holy Bible. Και από κάτω είχε με χρυσά γράμματα, Αρχιμίδης στο Αρχιμίδη, νούμερο τάδε, Μανχάταν, ξέρω εγώ, 1900 τόσο. Και ήταν μέσα όλη η Αγία Γραφή. Και μπροστά πάνω από τη στοά Αρχιμίδη είχε το σήμα της μασονίας, το διαβήτη ανάποδα και το gold, αυτό που είναι. Και μου λέει αυτός, δυστυχώς, λέει, σε αυτή τη βίβλο ορκίζονται όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι. Που έχουν πάνω το σήμα της μασονίας. Του λέω, είσαι βέβαιος? Μου λέει, γιατί, λέει, δεν τη δείχνουν τη βίβλο? Βάζουν τη βίβλο έτσι, γιατί δεν δείχνουν ότι έχει και το σήμα της μασονίας? Και εκεί υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος πρόεδρος, μου τα έλεγε αυτός ο άνθρωπος, ήταν στην Αμερική χρόνια, μου λέει, υπήρχε συγκεκριμένος πρόεδρος που έβαλε τη μασονία μέσα στο Σύνταγμα το Αμερικανικό. Και έτσι ώστε πλέον παρουσιάζονται στην Αμερική, λέει, και σου λέει, είμαι μασόνος και ορθόδοξος χριστιανός. Κάτι άλλο, με το αριστερό χέρι βάζουν πάνω στην Αγία Γραφή.
Εάν παρατηρήσατε τώρα την ορκομοσία του Τραμπ, είχε το αριστερό χέρι και το δεξί εκεί. Έχει να κάνει αυτό. Εμείς όταν ορκομοσία έτσι το δικαιολογώ. Το χέρι της καρδιάς. Έχουν δικαιολογίες. Αυτός έχει πολλά στοιχεία, είχε ερωτηματολόγια και είχε πάρει φωτογραφίες μέσα από τις ΤΟΕΣ που είναι από τα που ανακαινίζανε και είχαν πάντα, ήταν ο Μπαφομέτ, αυτός ο διάβολος, ήταν πάνω από όλα τα σύμβολα. Το σωματικά ήταν το άγαλμα. Ναι. Και το παρουσίασαν γκέι. Ναι. Έχουνε, αυτός έχει πάρει φωτογραφίες και μου τις έφερε και μου λέει εμένα μου είπε ο πνευματικός μου να τις διώξω από πάνω μου, λέει να μην τις έφερε. Και λέω γιατί να τις αξιοποιήσει και να τις πετάξει μου λέει μετά. Να δείτε τι ποιοι κυβερνάνε. Οπότε το θέμα, να ξέρετε, όταν ρίχνουμε αγιασμό στα σπίτια μας, φεύγουν λένε τα καπούδια όπως έλεγε ο παππούλης. Ποια είναι τα καπούδια, τα καλάκια. Δεν αντέχουν στον αγιασμό. Δεν αντέχουν σε αγιαστικές πράξεις. Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να... Ναι, δεν αντέχουν σε αυτό. Γιατί, εδώ έβαλε και ο... βάλανε αγιαστικές, έχουν αγιαστικές πράξεις, δίθεν, έχουν δικές τους τελετές μέσα οι μασόνοι. Και δίθεν περνάνε, λέω τι τελετή, πώς σε πέρασα στον πρώτο βαθμό. Μου είχαν λέει σηκώσει το παντελόνι του ένα μέχρι πάνω εκεί το μαγί και ήτανε... Κάτι λέει περίεργα και μετά λέει, είπα εγώ τι δουλειά θέλω εδώ μέσα. Αλλά είχε μπει. Πήγε όμως. Από περιέργεια. Δεν είχε μπει από περιέργεια, ή τον απήγησε το αφεντικό του θα τον απολύσει. Προσέξτε, θα τον απολύσει αν δεν. Γιατί είχαν πάρει δουλειές στις ΤΟΕΣ και λέει δεν μπορεί να μην πει κάποιος που να μην είναι μασόνος, γιατί φοβόντουσαν ότι θα διαρρεύσουν κάποια στοιχεία. Και τον απείλησε. Όπως μου είπε, ας πούμε, για παράδειγμα, μου λέει είχε πάρει σε έναν Εβραίο την ανακαίνιση στην Αμερική να κάνει ανακαίνιση στο Μανχάταν σαν ένα σπίτι Εβραίων. Του είπε λοιπόν ο Εβραίος, όταν το ρώτησε που θα βάλω τηλέφωνα και μπρίζες για τηλεόραση, του λέει ο Εβραίος μία μπρίζα τηλεφώνου στο σαλόνι και μία μπρίζα για τηλεόραση στο σαλόνι. Του λέει μα τα παιδιά εκεί στα δωμάτια, όχι του λέει. Ξέρετε λέει, εμείς έχουμε προτείνει να βάζουν όλοι οι άλλοι χριστιανοί μπρίζες παντού λέει για να μην ελέγχουν, αλλά εμείς λέει θέλουμε να ελέγχουμε τα παιδιά μας τι βλέπουν και με ποιον μιλάνε. Προσέξτε τι είπαν. Γι' αυτό θα είναι όλες οι συναλλαγές της οικογένειας γίνονται μέσα του σαλονιού. Τα δωμάτια των παιδιών είναι για το διάβασμα. Και κάτι άλλο λέει που έχουμε και να το ξέρεις, να μην το κάνεις λέει στα παιδιά σου. Το λέω λέει επειδή σε συμπάθησε. Έχουμε βγάλει λέει τα Mickey Mouse επίτηδες για να κρατάτε τα Χριστιανόπουλα λέει την Κυριακή χωρίς την εκκλησία, ενώ εμείς θα πάμε στη συναγωγή από τότε που πουσουλάνε. Λοιπόν, αυτά τα βλέπουμε σήμερα μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Τι μας έχουν κάνει. Βγάλαμε τον Χριστό από μέσα μας. Για παράδειγμα, πας να κάνεις μια προσευχή το βράδυ και σε πάνε χαρμουριτό συνέχεια. Πολύ. Όταν καθίσεις όμως στην τηλεόραση, μπορείς με τις ώρες και να μην έχεις τίποτα. Ναι. Εκεί δεν πολεμάμε, δεν έχουμε μάθει να είμαστε μαχητές. Είπατε ποια όπλα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Από εκεί είναι τα βασικά, είναι τα πρώτα βήματα για να δει ο Θεός τη διάθεση της καρδιάς μας. Και από τη στιγμή που δει τη διάθεση της καρδιάς μας, τότε αλλάζει και το σκηνικό. Αυτό είναι το βασικό. Εμείς τι κάνουμε, δεν έχουμε διάθεση χριστιανική πλέον στην καρδιά. Είμαστε τύπης χριστιανοί, χλιαροί χριστιανοί. Και όπως λέει στην Αποκάλυψη, τους πρώτους που θα διώξει ο Θεός, δεν είναι αυτοί που είναι αρνητές, είναι αυτοί που είναι χλιαροί. Σε μέσο. Ναι. Προσέξτε τι λέει. Και εμείς έχουμε φτάσει σε αυτή τη χλιαρότητα. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε, προσέξτε, όλοι λένε να οργανωθούμε σε ομάδες, να κάνουμε, δεν χρειάζεται αυτό. Η ομάδα του καθενός, ότι θυμόσαστε, είχα γράψει κάποτε για τον Τρελογιάννη. Τι έκανε ο Τρελογιάννης. Με την προσευχή του Τρελογιάννη που ήταν δυνατή μέσα στην πολυκατοικία, έδιωχνε τα καρπούδια της πολυκατοικίας. Και όχι μόνο τα έδιωχνε, έλεγχε και όλη τη γειτονιά του ο ίδιος. Σήμερα, με την προσευχή μας, μπορεί να κάνουμε θαύματα. Θαύματα γίνονται. Όταν βλέπω ο Θεός καλή διάθεση, δεν αρνείται από τον Χριστό, από τον Χριστιανό. Αλλά εμείς τι ζητάμε συνήθως από τον Θεό. Ζητάμε να μας λύσει τα προσωπικά μας προβλήματα. Αυτά μας αφορούν. Αν δεν είναι τα προσωπικά, το προσωπικό σου γίνεται όταν ασχολείσαι με το, προσπαθείς να λύσεις το θέμα του άλλου. Όταν λες, ναι, ποιος ας πούμε πήγε, θα σας πω ένα παράδειγμα, που πήγε ένας Χριστιανός σαν και εμάς, διαρός. Και πρώτος εγώ, πήγε στον Άγιο Παΐσιο.
και του λέει, γέροντα, ήρθα να κάνεις προσευχή. Το λένε πολλοί, να κάνεις προσευχή, γιατί λέει ένας φίλος μου, οικογενειακός που είμαστε, λέει, από μικρά παιδιά μαζί, έχει δύο παιδιά, είναι νέος ακόμη, δεν έχει συμπληρώσει ούτε καν τα 40 και πεθαίνει από καρκίνο. Τον άκουγε ο γέροντας. Του λέει, τον αγαπάς πάρα πολύ το φίλο σου. Λέει, για να έρθω τόσο ταξίδι και να σας δω, από την Κοζάνη είπα να πει, λέει, ότι τον αγαπάω. Του λέει τότε, λέει, να κάνουμε μια συμφωνία ενώπιον του Θεού. Και λέει, ποια συμφωνία? Θα πάρουμε, λέει, 50% εγώ τον καρκίνο και 50% εσύ. Δέχεσαι? Μόλις το είπε αυτό, κυτρίνησε το παιδί. Φανταστείτε να του λέγανε σε εμάς τώρα, το ίδιο θα παθαίναμε. Κυτρίνησε. Και του λέει, καλά, μην φοβήθηκε ο γέροντας, μην πάρεις και τίποτε. Θα πάρω εγώ, λέει, το 80 και θα πάρεις εσύ το 20. Και πάλι δεν έφευγε η κυτρινίδα. Και κατέληξαν στο τέλος το 1% να πάρει και το 99% ο γέροντας. Αυτή είναι δυστυχώς η σχέση μας με τον Θεό. Είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, λέμε πάντα ότι κάποιοι πρέπει να κάνουν κάτι. Ναι. Το λέμε αυτό. Πρέπει να κάνει να μπει κάποιος μπροστά, να κάνει κάτι κάποιος. Εμείς πρέπει να κάνουμε. Ο καθένας από εμάς, όταν μάθουμε να γονατίζουμε, για παράδειγμα, θα μου επιτρέψετε και ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά από τις γυναίκες. Ο Απόστολος Παύλος κατηγορηματικά μιλάει ότι οι γυναίκες πρέπει να φέρουν μαντήλι. Λοιπόν, ποια φορά η μαντήλι σήμερα? Γιατί θα την κατηγορήσουν ότι είναι μουσουλμάνα, θα κοροϊδέψουν. Ξέρετε όμως, όταν πας μπροστά... Καλησπέρα και συγγνώμη για την καθυστερημένη κίνηση. Να είστε καλά. Λοιπόν, πια όταν πάτε μπροστά στην Παναγία μας, η οποία θέλετε, έχετε την απέτηση η Παναγία μας να αποκραστεί την προσευχή μας, να μας ακούσει και να μας πει, ας πούμε, ότι έχετε δίκιο, να αποκραστεί την προσευχή μας. Βλέπετε ότι η Παναγία μας είναι σκεπασμένη από σεβασμό προς το Θεό. Έχει το μαντήλι της, έχει τη φορεσιά της. Πάμε εμείς ξεσκέπαστοι, παντελώς. Πάμε εμείς, πώς θα ακούσεις, δηλαδή, ποιος είναι ο σεβασμός μας. Έλα, παππούλη, έλα, κάτσε από εδώ. Καθίστε. Κάτσε, έλα, κάτσε εδώ. Λοιπόν, πώς θα ακούσει η Παναγία μας. Έχουμε, δηλαδή, βλέπουμε πάντα το τι θα κάνουν και λέμε να οργανωθούμε σαν χριστιανοί, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Εγώ σας λέω το εξής, μην κάνετε τίποτε. Ασχοληθείτε μόνο με το πώς θα βοηθήσετε στον εαυτό σας, πώς θα κάνετε τον εαυτό σας να αγαπάει τον Χριστό περισσότερο από όλα τα άλλα. Δηλαδή, πώς αγαπούσε ο Άγιος Πορφύριος. Έλειωνε για τον Χριστό, είχε έρωτα για τον Χριστό. Και είχε τον έρωτα της Βοσκοπούλας, όπως είπε σε κάποια ομιλία. Η Βοσκοπούλα τι έκανε? Δούλευε όλη τη μέρα με τα πρόβατά της, με τα κατσίκια της. Και επειδή είχε ερωτευτεί κάποιον που ήταν στα απέναντι λαγκάδια, δεν κουραζότανε. Ήταν τόσο μεγάλος και σφοδρός ο έρωτας που πέρναγε, ήταν ακούραστη για να πάει να τον συναντήσει. Έτσι πρέπει να είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Δεν την έχουμε αυτή. Και γι' αυτό βασανιζόμαστε. Σήμερα λοιπόν λέμε διάφορα. Γι' αυτό βασανιζόμαστε. Λέμε θα κάνει ο πατήρας Ένιος ή ο δεσπότης μας από τα Ιεροσόλυμα να μπει μπροστά, να κάνει ένα κίνημα, να κάνει κάτι. Μην ξεγελιέστε, δεν γίνονται έτσι οι δουλειές. Κινήματα είχαμε πολλά και ο Βαραβάς κίνημα είχε κάτι. Λίσταχος ήταν και έλεγε για την ελευθερία του Ισραήλ. Λίσταχος ήταν και αυτός. Δεν είναι μέσα από τα κινήματα, μέσα από την προσωπική μας ζωή. Αυτό φοβάται ο διάβολος. Κάντε την αιστεία του σπιτιού Εκκλησία και θα δείτε αλλαγές όχι μόνο στην οικογένειά σας και στο περιβάλλον, θα δείτε πώς θα πέφτουν οι πολιτικοί μετά κάτω, δεν θα σας αγγίζει τίποτα. Δεν θα σας αγγίζει τίποτα. Εκεί είναι το μυστικό. Πέστε, μισό λεπτό, πέστε. Καταρχάς, θα κάνουν κάποια διαδήλωση, όπως έγινε τον προηγούμενο χρόνο, να μην το αφήσουμε να πηγαίνει για το φέγγι αυτό το ζήτημα. Και κάτι άλλο, έχω ακούσει στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας ότι χρησιμοποιούν τον γέροντα Πορφύριο που έλεγε υπέρ του οικουμενισμού και υπέρ της κάρτας του πολίτη. Ψέματα. Είναι ψέματα αυτό? Δεν υπάρχει, δεν έχει πει τίποτα τέτοιο ο Άγιος Πορφύριος. Ο Άγιος Πορφύριος μιλούσε για την ανάγκη, έβλεπαν οι Άγιοι, έβλεπαν αυτή τη στέρηση που έχουμε ως έθνος και ως λαός, ως χριστιανοί, που δεν έχουμε καλή σχέση με το Θεό. Και αυτό τους βασάνιζε. Και προσπαθούσαν να μας προστατεύσουν από αυτό.
Και αν δείτε την επιστολή του Αγίου Παϊσίου, θα δείτε μιλάει για το σφράγισμα και το πώς εμείς θα επανέλθουμε στην, να χτίσουμε πρώτα την προσωπική μας σχέση με το Θεό. Όταν χτίσουμε την προσωπική μας σχέση με το Θεό, όταν βάζουμε δηλαδή το Θεό μπροστά από όλα τα πράγματα και όταν πάμε αντίθετα στο ρεύμα της εποχής και δεν δηλιάζουμε να κάνουμε το σταυρό μας στο λεωφορείο για να μην μας σχολιάσει ο άλλος ή δεν αποκόπτουμε από την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Δεν αποσχιζόμαστε, δεν φεύγουμε μακριά να πούμε σήμερα δεν θα πάω εκκλησία γιατί έχω να πάω την τάδε εκδρομή εκεί. Είναι, δεν βάζουμε, δηλαδή βάζουμε προτεραιότητα πάντα το Θεό στη ζωή μας, σε κάθε κίνηση, ακόμη και στο μαγείρεμα, ξέρετε τι λένε οι Άγιοι. Όταν η γυναίκα ή ο άντρας μαγειρεύουν, γιατί σήμερα μαγειρεύουν και πολλοί άντρες στο σπίτι και το κάνουν από αγάπη και προσφορά προς το Θεό, τότε γίνεται νόστιμο το φαγητό. Όταν το κάνουν με την λένε την ευχή του Θεού, δηλαδή Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, και βάζουν προτεραιότητα, τότε νοστιμεύει το φαγητό και χωρίς αλάτι. Να ρωτήσω κάτι. Πες. Στον βιβλίο του Ζουρνατζόγλου λέει σε ένα σημείο ο Άγιος Παΐσιος ότι πολλοί θα επιστρέψουν πίσω στον Χριστό, στην Εκκλησία, στον μοναχισμό, όλα αυτά, λόγω του φόβου. Ακόμα και οι αδιάφοροι λέει θα φοβηθούν και θα γυρίσουν πίσω στον Χριστό. Κοιτάξτε, αυτό το κάνουν, το βλέπουμε σήμερα πολύ. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στην ανάγκη του άλλου έχει ένα οικονομικό πρόβλημα. Γυρίζει στο Θεό. Επιστρέφει στο Θεό και λέει, ας πούμε για παράδειγμα, αναζητάει τη βοήθεια του Θεού. Αλλά λειτουργεί ο φόβος, λειτουργεί όπως σας είπα το πρωί. Βάζουμε τον Χριστό να μας λύσει το πρόβλημα και μετά τον ξαναβάζουμε στη γωνίτσα του σπιτιού. Πολλές φορές και τον βάζουμε και απ' έξω από το σπίτι. Και για να κάνουμε τη ζωή να μην μας ενοχλεί. Και όταν βλέπουμε ότι έχουμε πρόβλημα, τότε του λέμε, έλα λύσε μας το πρόβλημα. Έτσι λειτουργούμε δυστυχώς. Δυστυχώς έτσι λειτουργούμε. Και δεν είμαστε. Όταν λέμε λοιπόν να κάνουμε μια κάρτα, μια διαδήλωση, θα σας πω, τη διαδήλωση θα την κάνει ο ίδιος ο Θεός. Ξέρεις πώς θα την κάνει. Εάν είμαστε 10-20 άνθρωποι τώρα αυτή τη στιγμή και λειτουργήσουμε και χτίσουμε αυτή τη σχέση μας προς το Θεό, την αληθινή σχέση με το Θεό, τότε θα γίνει θαύμα. Ξέρετε, τα Σόδωμα και τα Γόμορα είχε 10 ανθρώπους που πίστευαν. Ήταν η οικογένεια του Λότ. Και ο Θεός έστειλε αγγέλους για να τους πάρει από εκεί. Φανταστείτε, εμείς να λειτουργούμε έτσι. Να το έχετε αυτό πάντα στο μυαλό σας. Και σήμερα είναι ένα παράδειγμα και μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και ο Σεβασμιότητος από εδώ. Δεν έχει βουλιάξει εκεί που η περιοχή με τα Σόδωμα και Γόμορα δεν είναι 400 μέτρα κάτω από τη γη, κάτω από τη θάλασσα της Μεσογείου. Και αυτό δεν μας, ακόμη και το βλέπουμε σήμερα, αλλά δεν μας παραδειγματίζει. Και τι κάναμε, μας έβαλε ο διάβολος και παίρνουμε από τη νεκρά θάλασσα εκεί και φτιάχνουμε καλλιτικά, φτιάχνουμε το ένα, από εκεί που υπήρχε καταστροφή. Καταλάβατε, έτσι δυστυχώς, έτσι γίνεται. Και έτσι κάνουμε. Άρα οι αντιδράσεις θα ξεκινήσουν πρώτα από το σπιτικό μας. Μπορεί να γίνουμε, όπως λέει ένας γέροντας ασκητής, τρελογιάννηδες. Όλοι μας. Εγώ ειλικρινά, όσο και να προσπαθώ, δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Δεν έβλεσαι. Επιτρέψτε μου λίγο να μου απαντήσετε, ναι. Εγώ προσωπικά τώρα. Έχω κομμωτήρια. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έρχονται πελάτησες που μου λένε, άρτε εμείς έχουμε κάρτα. Λέω, εγώ δεν περνάω κάρτα. Κορίτσια. Αν έχετε χρήμα, μου δίνετε. Δεν έχετε. Είπα σε μία συγκεκριμένα προχθές. Αν δεν έχεις κάρτα, μου λέει δεν θα έρθω. Μην έρχεσαι. Εγώ δεν την πάρω. Τι κάνω εγώ τώρα στην περίπτωση μου, το κλείνω. Κοιτάξτε, υποχρεωτικά ναι, όλες οι εταιρείες ναι, ναι, θα επιβάλλουν με υποχρεωτικό τρόπο, βεβαίως, την κάρτα. Ναι, το είναι από μονάκι. Λοιπόν, αλλιώς θα έχουν πρόστιμο. Μπράβο, τι θέλω. Τι κάνω εγώ προσωπικά το παίρνω. Ναι. Κοιτάξτε, εκεί ο καθένας μετράει τι θα κάνει μόνος του και πώς θα στήσει. Μα το πρόβλημα. Εγώ αγαπώ τον Χριστό. Ναι. Δεν θέλω την κάρτα. Ναι. Αλλά τι θα το κλείσω. Κοιτάξτε, είναι θέμα εξοικείωσης σιγά σιγά σε αυτή τη δυνατότητα. Είδατε πώς μας εξοικειώνουν. Μας βάζουν λοιπόν την κάρτα, μας βάζουν να τσακωθούμε με κάποιους ανθρώπους ή να χάσουμε κάποιους συνεργάτες μας, επειδή ακριβώς δεν θα χρησιμοποιούμε αυτά που λένε. Τι λέει το Υπουργείο, για παράδειγμα. Τώρα πρόσφατα, δύο παραδείγματα. Το ένα λέει θα δημιουργήσει αυτή τη θεματική ενότητα που θα διδάσκεται και η ομοφιλοφιλία μέσα στην μια εβδομάδα στα σχολεία, στα γυμνάσια όλης της χώρας και δίνει, προσέξτε, και δίνει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Στη δυνασκή λέει για τους τρεις ιεράρχες, λέει αργία
γιατί για να μην έχει την κατακραυγή, λέει, έχουμε την αργία, αλλά δεν είναι υποχρεωτική η προσέλευση των μαθητών στις ώρες εκδηλώσεις που θα γίνουν για τους τρεις ιεράρχες και στα σχολεία. Δεν λειτουργήσανε. Λειτουργήσανε. Ναι. Δεν ανεβέθηκαν τα σχολεία. Ναι, σας λέω λοιπόν το υποχρεωτικό. Ναι. Εάν δεν στερηθούμε, ναι, εάν δεν μπούμε στη λιτότητα, την εν Χριστώ λιτότητα, αυτή, ναι, που αγαπάει ο Χριστός, δεν θα ελευθερωθούμε. Ναι, τι θα κάνουμε, κύριε Κυρίση, αυτό είναι το θέμα. Εγώ σας λέω, οι απαντήσεις... Εγώ, συγγνώμη τώρα, εγώ το κλείνω αύριο, δεν με πειράζει. Ναι. Ωραία, όπως πάμε στην κάθε του πολίτη τώρα. Ναι. Μας υποχρεώνουν να την πάρουμε. Τι θα κάνουμε, θα την πάρουμε. Συγγνώμη, μπορώ να σας πω εγώ. Ναι. Τι έγινε στους διωγμούς των χριστιανών επί Ρωμαίων. Αυτό τι θα κάνουμε. Θα τους σκοτώναν με το πρώτο. Είχαν περιουσίες οι υπηρεσίες. Θέλω να πάρω όλους. Τι θα κάνω. Θα είναι η σύνταξη. Θυσία θα κάνουμε. Θυσία θα κάνουμε. Εγώ σας είπα ποιο είναι το προτεραιότητα του ανθρώπου. Δεν κατάλαβα εγώ. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω, για παράδειγμα, το τι θα κάνει ο καθένας από εσάς, το τι θα κάνει ο καθένας μας στη σχέση του με το Θεό και στη σχέση του με την πολιτεία. Ναι, αλλά είχαμε να ακούσουμε τώρα. Είπανε λοιπόν, ναι, είπαμε λοιπόν, σε κάποια στιγμή θα μου πει κάποιος τα του Κέσσαρα το Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Άρα να πάρω την κάρτα, το λένε και αυτό. Να πάρω, να ακολουθήσω την τεχνολογία που μου επιβάλλουν. Που με επιβάλλει ο νόμος, ναι, αλλά ταυτόχρονα και το Θεό. Εγώ σας διάβασα τι λέει ο Άγιος Παΐσιος συγκεκριμένα. Τώρα είναι στο καθένα. Εσείς προσωπικά τι κάτι να κάνετε. Και εμείς θα σας ακολουθήσουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εγώ σας είπα ότι ελπίζω. Γιατί ήρθαμε τώρα. Να έχουμε, θα δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Εγώ σας είπα ότι αυτή τη στιγμή όλοι στεκόμαστε το τι θα πει η επίσημη εκκλησία μας που δεν θα τοποθετηθεί. Ναι. Το λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν θα έχουμε τοποθέτηση. Το τι θα πει κάποιος πνευματικός. Αλλά εγώ δεν σας είπα αυτό. Μην περιμένετε τι θα πει κάποιος πνευματικός ή η επίσημη εκκλησία μας. Χτίστε πριν τη σχέση σας με το Θεό. Ναι. Μέσα από τη μυστηριακή ζωή και εκεί θα πάρετε τις απαντήσεις. Εκεί θα σας βοηθήσει ο Θεός να σας δώσω καλύτερη απάντηση από ό,τι θα σας δώσω μακρύς. Και εκεί θα φωτίσετε με τον τρόπο, με το χτίσιμο αυτό, θα φωτίσετε και την επίσημη διοίκηση της Εκκλησίας μας, όταν δει ότι υπάρχουν πιστοί που είναι αρκετοί και τους απασχολεί αυτό και θα, να τοποθετηθεί πλέον και να πάψει να αρνείται να τοποθετηθεί πάνω σε θέματα τέτοια σοβαρά. Γιατί κρύβεται η Εκκλησία μας πίσω από πολλά πράγματα. Ας πούμε, σας είπα προηγουμένως, δεν είχαν έρθει όλοι, ότι αυτά που περιγράφουν στην έκθεση Λούνατσεκ για την ανομαλία είναι από το 14, από το Φεβρουάριο το 14. Λοιπόν, ψήφισε τότε, σας λέω, και πρωτοστάτησε για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας και το Πασόκ το ψήφισαν, αλλά πρωτοστάτησαν τότε στην Ευρωβουλή για να περάσει η έκθεση ο περιβόητος Κομουτσάκος. Λοιπόν, ξέρετε τι βραβεύτηκε και πήγαν πολλοί από εμάς μετά στις εκλογές και τον ψηφίσαμε και τον στηρίξαμε ως περιφερειάρχη, ως υποψήφιο περιφερειάρχη, νομάρχη. Δηλαδή, είχαμε τέτοια γεγονότα. Γιατί δεν αποκόπτουμε κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, γιατί δεν αποκόπτουμε κάποιους ανθρώπους. Γιατί επιλέγουμε να συναναστραφόμαστε μεταξύ τους. Ξέρετε, οι χριστιανοί κάνανε τις κοινωνίες αγάπης και είχαν εμπιστοσύνη στο Θεό. Θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι συνταρακτικό και εμένα με έχει συγκλονίσει. Κάποια έχει παντρευτεί ένα ειδωλολάτρη, είχε κάνει λοιπόν μεικτό γάμο, όπως τα λέγαμε. Αλλά είχε βάλει ως όρο η γυναίκα αυτή να την αφήνει να πηγαίνει στην εκκλησία. Λοιπόν, και είπε κάποια στιγμή ο ειδωλολάτρης, λέει, ακούμε ότι η καλύτερη τράπεζα, μου λες, λέει συνέχεια, η καλύτερη τράπεζα για να επενδύσεις είναι η δική σας, η χριστιανική. Θέλω λοιπόν να έχω, λέει, 10 λίρες για να επενδύσω. Πώς να τις επενδύσω. Σήμερα τι θα λέγαμε εμείς. Πήγαινε στο χρηματιστήριο, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Η χριστιανή του είπε, πήγαινε στη δική μας την τράπεζα. Κοιτάξτε τι εμπιστοσύνη είχε προς το Θεό. Και πήγε αυτός και λέει, ποιοι είναι οι τραπεζίτες. Αλλά δεν έχουμε εμείς, λέει, υπάλληλοι της τράπεζας είναι οι φτωχοί απ' έξω από την εκκλησία. Μοίρασε, λέει, τις λίρες εκεί και ο Θεός, λέει, θα βρει τρόπο να τις εκατοδοπλασιάσει. Λοιπόν, της έδωσε αυτός. Πίστηκε γιατί είχε πίστη στη γυναίκα του. Και της έδωσε. Και η γυναίκα είχε πίστη.
Όταν μετά από χρόνια λέει, ρε γυναίκα, λέει, έχω μείνει από χρήματα, θα πάω να πάρω τους τόκους, λέει, από την τράπεζα που έβαλα, για να πάρουμε, λέει, να φάμε, γιατί δεν έχω, λέει, ούτε να φάμε. Πήγε εκεί, δεν βρήκε κανέναν από αυτούς που είχε δώσει τους υπαλλήλους, τους υποτιθέμενους υπαλλήλους τράπεζα, οι φτωχοί. Είχαν πάρει από τη χρυσή λίρα και είχαν φύγει, είχαν κάνει δικές τους δουλειές. Όταν φεύγοντας, βρίσκει μια λίρα κάτω και την πάτησε με το πόδι του. Την παίρνει λοιπόν αυτή, α, λέει, θα έρθω και αύριο. Προσέξτε, δεν πίστηκε ότι τον κλέψανε, θα έρθω, λέει, και αύριο, μήπως του συναντήσω. Α, τώρα λέει, με αυτό μπορώ να αγοράσω ένα ψάρι να πάω στο σπίτι. Αγοράζει λοιπόν το ψάρι, πάει στο σπίτι και λέει η γυναίκα του, μπορείς, λέει, να το καθαρίσεις. Και καθαρίζει το ψάρι, βρίσκει μέσα μια πέτρα. Και λέει, τι είναι αυτό. Του λέει ο άλλος, λέει, βρήκα, λέει, τρώνε ψάρι, τα ψάρια πέτρες. Και του λέει, πες το, λέει, στο γείτονα εδώ, λέει, αυτός μπορεί να σου πει τι είναι αυτό. Το ρωτάει στο γείτονα, του λέει, εγώ δεν μπορώ να το αξιολογήσω, πήγαινε στο Χρυσοχό. Λέει, ο Χρυσοχός, πάει στο Χρυσοχό, του λέει, δεν μου λες, λέει, έχει καμιά αξία αυτή η πέτρα που βρήκα στο ψάρι. Του λέει, σου δίνω 10 λίρες, του λέει ο Χρυσοχός, για να μου τη δώσει. Του λέει, αυτός δεν στη δίνουν, λέει, αξίζει αυτό το πράγμα 10 λίρες, νόμιζε ότι τον κορόιδευε. Σου δίνω 20. Τελικά, στη διαπραγμάτευση, νόμιζε ο άλλος ότι τον κορόιδευε και έλεγε, αξίζει 20 λίρες. Τελικά πήρε 100. Ναι. Λοιπόν, έτσι λειτουργεί ο Θεός. Ναι, βεβαίως. Το παράδειγμα αυτό, κύριε Διονύση, μας θυμίζει κάποιο τον Απόστολο Θωμά που έκτισε παλάτι στον ουρανό. Ποιο? Το είχε δώσει ο βασιλιάς πολλά να κάνει για να βαθύσει και έκτισε παλάτι στον ουρανό. Ναι, ναι. Για τον αδελφό του βασιλιά εκεί. Είναι πολλά τέτοια παραδείγματα. Κοιτάξτε, εμείς σήμερα θα έπρεπε αντί να τρεφόμαστε από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα και από αυτά, να έχουμε καθημερινά στο προσκεφάλι μας και να ξεκινάμε τη μέρα μας με το βίο του Αγίου, που θα είναι το σημαντικό. Και με μια ανάγνωση του Ευαγγελίου της ημέρας. Ο Παππούλης ξέρει ότι κάθε μέρα έχουμε διαφορετικό Ευαγγέλιο. Να είναι τα όπλα μας να ξεκινήσουμε. Να, ένας τρόπος αντίδρασης. Είναι βασικός τρόπος αντίδρασης αυτός. Ξέρετε, δεν περνάει. Σήμερα μας έχουν μάθει να κάνουμε πορείες, διαδηλώσεις. Εάν προσευχηθούν 20 άνθρωποι ένθρεμα στο Θεό, αλλάζουν κυβερνήσεις. Δεν υπάρχουν άνθρωποι σήμερα πιστοί πολύ που προσεύχονται. Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ότι είμαστε ακόμη ζωντανοί, όπως λέει το ταξί, το τραγούδι, το γνωστό, το οφείλουμε στην παρουσία. Δεν βάζουμε τους εύχους μας. Το οφείλουμε στην παρουσία αρκετών σύγχρονων μορφών Αγίων. Οι οποίοι έβγαλαν γλυκούς καρπούς από το δέντρο που λέγεται Ορθοδοξία στην Ελλάδα. Και οι καρποί αυτοί γεύονται ακόμη και άλλοι Ορθόδοξοι. Και οι Ρώσοι, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Αμβρόσιος. Πολλοί, πάρα πολλοί. Το Άγιος Γεώργιος Χαρσλίδης. Δεν είναι μόνο τι είπανε, τις συμβουλές και αυτά. Σήμερα τρέφουμε ολόκληρους λαούς. Για παράδειγμα, σήμερα ποιος κυβερνά την Ελλάδα, νομίζετε ο Τσίπρας? Ο Άγιος Παΐσιος κυβερνά την Ελλάδα. Αυτός τη συντηρεί και την κρατάει. Ακόμη. Με πόσα βιβλία έχουν πουληθεί του Αγίου Παϊσίου, πόσους και πόσες ψυχές δεν έχουν κρατηθεί από το γέροντα. Για φανταστείτε πόσοι γεροντάδες, ο Άγιος Πορφύριος αντίστοιχα δεν ήταν. Λοιπόν, εμάς μας δίνει το παράδειγμα, δεν το ακολουθούμε. Ένα μερικοί συνάδελφοί σας συγγραφείς όπως ο Λιακόπτρος παρεμηνεύουν τον Όσιο Παϊσίο, ε. Κοιτάξτε, πάντα θα υπάρχουν και οι πλάνες και οι πλανεμένοι. Λοιπόν, αυτά ανέκαθεν, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για το Άγιο Όρος, για παράδειγμα. Το Άγιο Όρος, λέει, πορεύεται με τους Αγίους του, τους πλανεμένους του, τους πιστούς, τους ασκητές, τους έβαζε όλους. Ωστόσο, ήταν μια ομάδα και υπήρχε μια προστασία. Όλοι είχαν ένα σκοπό στη ζωή τους. Άλλους έβαζε, ο πλανεμένος τι έβαζε, έβαλε τη φιλοδοξία του μπροστά και τον εγωισμό και έχανε την πίστη στο Θεό. Σήμερα πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις που έρχονται και πραγματικά εγώ βλέπω να έρχονται δύσκολες καταστάσεις χωρίς να είμαι προφήτης. Ξέρετε γιατί το βλέπω. Και φαίνονται πλέον γιατί βλέπω ότι η απιστία διωγγώνονται. Και γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε τα θέματα της πίστεως. Διονύση, είπατε ότι η Επισκοπή δεν πήρε θέση. Μερικά όμω ο Αρχιεπίσκοπο, κατά που όπω είπε στον Υπουργό Παιδεία, λέει άλλα, λέει το βράδυ, αλλά το πρωί πήρε θέση μια γενναία. Έτσι, μερικά τον πέρασε. Τέλο πάντων, εντάξει. Έτσι, μπορεί. Μερικά, σε μερικά. Εγώ θα σα πω μόνο αυτό. Ότι το πρόγραμμα του Φίλη για τι αλλαγέ στο μάθημα των θρησκευτικών το
δημιούργησαν δύο σύμβουλοι του Αρχιεπισκόπου. Ναι. Και τα ονόματα ήταν ο Γκαντάζογλου, που ήταν διευθυντής του περιοδικού Εκκλησία, και ο Μπέσγος, καθηγητής θεολογικής σχολής. Και αυτοί αναρωτήθηκαν το Σεπτέμβριο γιατί ο Αρχιεπίσκοπος άλλαξε πλεύση και άρχισε να αντιδρά. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά παιχνίδια πίσω από την πλάτη μας και γι' αυτό εγώ επιμένω και είναι η θέση βασική σε αυτά που έρχονται να αντιτάξουμε πρωτίστως την προσευχή μας. Και όταν χρειαστεί, σήμερα ας πούμε για παράδειγμα, μαζεύτηκαν κάποιοι χριστιανοί, χριστιανός είναι ο πατήρ Μεθόδιος, δεν έκανε κάποιο έγκλημα, διώκεται για την πίστη του. Μπορεί να είναι πλανεμένος όπως τον λένε πολλοί, να μην μνημονεύει τον Πατριάρχη, να είναι πλανεμένος, αλλά διώκεται για την πίστη του. Δεν διώκεται για τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι πλάνη. Δεν είναι πλάνη να μην μνημονεύεις τον Πατριάρχη. Πλάνη είναι να τον μνημονεύεις. Ναι. Λοιπόν, λέω ένα παράδειγμα. Αλλά αυτή τη στιγμή διώκεται για την πίστη μας. Ας κάνουμε μια προσευχή. Μπορεί, είναι απλό. Να πούμε απόψε στην προσευχή μας, να πούμε «Θεέ μου, βοήθησε και αυτόν τον πατέρα Μεθόδιο». Σχηματικός είναι, παλαιολογείται σχηματικός. Είναι γύρω στα 70, είναι Μεθόδιο. Λοιπόν, δεν νοιαζόμαστε. Ο πατήρας ένιωσε εδώ που έπρεπε να μας κόψει και την πίτα σε λίγο. Μαζί με τον Δεσπότη έχει γράψει μια σειρά βιβλίων που λέει για τον, μέσα λέει για τον άδικο και το πόσο εύκολα αδικούμε τον άλλον. Και λέει για το δίκαιο. Μέσα από τα βιβλία του αυτά, να δείτε, που είναι περιπτώσεις που έχει ζήσει στην εξομολόγηση. Δεν γράφει κάτι αντίθετο. Είναι μέσα από την εξομολόγηση. Μέσα λοιπόν από τα βιβλία του πατήρα Αρσένιος μιλάει για το πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος και πώς δεν είναι. Μέσα από περιστατικά συγκεκριμένα βλέπουμε ότι αγαπάμε το άδικο, ότι δεν θυσιαζόμαστε για τον άλλον. Δεν θυσιαζόμαστε. Θα κοιτάξουμε πρώτα τα της οικογένειας μας, το πώς θα διαφυλάξουμε τα νότα μας και μετά θα δούμε το σπίτι του αλουνού. Ούτε αν καίγεται το σπίτι του αλουνού θα μας νιάξει. Μόνο όταν ήρθε η φωτιά στο δικό μας το σπίτι. Λοιπόν, ας οργανωθούμε καλύτερα για όλες αυτές τις περιπτώσεις του φακελώματος που έρχεται, ας κάνουμε αντιδράσεις πρώτα. Πώς δεν θυσιαζόμαστε, δεν παίρνουμε πρόσφυγες, δεν θα πάνε στο σχολείο τώρα, δεν θα κάνουν αγώνα, δεν ήρθαμε πρώτη στη θυσία. Τις πρόσφυγες, τις αγκαλιάσαμε και είναι θυσία. Ναι. Οι γριούλες κάτω εκεί στα νησιά, δεν είναι θυσία αυτό. Λέει κάτι δύο τώρα. Ποιοι ήταν οι πρόσφυγες, καλή μου κυρία? Λέω αυτοί που ήταν με τις οικογένειες, με τα παιδιά, όχι άλλοι. Το 95% εξ αυτών που έχουν έρθει δεν είναι πρόσφυγες. Ξέρω, από αυτοί που ήταν με τα παιδιά. Όταν επιλέγουν για να μην είναι πρόσφυγες. Αυτοί που ήταν πραγματικοί πρόσφυγες. Δεν θα σας πω κάτι. Ο Άγιος Αναστάσιος, ο Γόρδιος, ο Άγιος Ευγένιος, ο Ετωλός και ο Άγιος Κοσμάς ήξεραν ότι για να ελευθερωθεί το γένος χρειάζεται πρώτα να οργανωθεί και να δώσουμε την παιδεία στο γένος. Και ως παιδεία θεωρούσαν τη διδασκαλία του Χριστού. Και μόνο αυτή. Την Καινή Διαθήκη, το πώς δηλαδή θα φέρει τον Έλληνα, τον Ρωμιό, και αυτό έλεγε, έχτιζε σχολεία. Ποιος υπουργός παιδείας έχει χτίσει περισσότερα σχολεία από τον Άγιο Κοσμά, τον Ετωλό? Ποιος υπουργός παιδείας έκτισε περισσότερα σχολεία από τον Άγιο Ευγένιο και τον Άγιο Αναστάσιο τον Γόρδιο? Ο Άγιος Αναστάσιος ο Γόρδιος, για να δείτε και μία αδικία μέσα σε εισαγωγικά, βέβαια τον αναγνωρίζει ο Θεός και αυτό αρκεί. Δεν έχει τολμήσει η εκκλησία μας, η επίσημη εκκλησία μας, να τον αγιοκατατάξει. Παρά το γεγονός ότι η κάρα του εμποδιάζει, παρά το γεγονός ότι δίνει παιδιά και κάνει θαύματα. Ξέρετε πόσα παιδιά έχει δώσει σήμερα στη Θεσσαλία και παντού? Όποιος επικαλείται άτεκνη η γυναίκα που πάει και τον επικαλείται, αμέσως της δίνει παιδί. Άγιος Αναστάσιος. Ξέρετε γιατί δεν τον βάζει στην αγιοκατάταξη η Εκκλησία? Γιατί έγραψε ένα φοβερό έργο το οποίο φρόντισαν και το εξαφάνισαν. Όμως ο Θεός το αποκάλυψε τώρα. Ποιο ήταν αυτό? Ερμηνεύει την Αποκάλυψη. Και η ερμηνεία της Αποκάλυψης ταυτίζει τον Πάπα με το θηρίο της ευσεβίας και τον παπισμό γενικά, και ταυτίζει το μουσουλμανισμό με το θηρίο της ασεβίας και κάνει μια ερμηνεία η οποία είναι φοβερή ερμηνεία. Βρέθηκε αυτό το βιβλίο. Συγγνώμη που διακόπτω, είναι αυτό που διαφημίζεται στον Ορθόδοξο, στο στήλο Ορθοδοξίας για την Αποκάλυψη? Όχι, όχι, είναι άλλο. Τώρα θα το βγάλουμε στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας. Το βρήκαμε σαν απόδικα γαλλικό. Ένας ο διευθυντής της Βουλής, της βιβλιοθήκης της Βουλής, ο Μακαρίτης ο Χριστόπουλος, το 1980, και το ξεσήκωσε. Εκεί θα δείτε πολλά πράγματα που λέγαμε τότε, πόσο
τι δυνατότητες έδινε για τον Χριστό. Ο Άγιος Αναστάσιος ήταν, έκανε θαύματα και εν ζωή, όπως ο Άγιος Πορφύριος. Αλλά πώς συνέδεε το θαύμα. Ξέρετε, πήγαινε στον άλλο και έλεγε: άμα κάνεις αυτό τον κανόνα και διαβάζεις αυτούς τους ψαλμούς, ο Θεός θα στο γιατρέψει το παιδί σου. Διάβαζε λοιπόν η γυναικούλα Ιού, ο πατέρας αυτούς τους ψαλμούς, το γιάτρευε, συνδεόταν με τον Θεό. Τι έκανε ο Άγιος Πορφύριος, το ίδιο. Σύνδεε τις οικογένειες με τον Χριστό. Τι έλεγε, πήγε η μάνα και λέει: το παιδί μου, λέει, συνέχεια τα βράδια ξενυχτάει. Δεν αντέχω πλέον άλλο. Όλο τσακώνουμε μεταξύ του. Μαζί. Και τι είπε ο Άγιος Πορφύριος. Την ώρα που φεύγει, εσύ να φροντίζεις να του έχεις ένα πιάτο ζεστό φαγητό και να πας να λες το πρόβλημά σου στην Παναγία μας. Μου έκανε εντύπωση κάποτε, πήγε ένας φίλος μας μαζί με τον πατέρα Παναγιώτη να γιορτάσουν του Ευαγγελισμού. Ο πατήρ Παναγιώτης είναι ένας Άγιος Γέροντας στα Άγραφα. Να γιορτάσουν Ευαγγελισμού με 2 μέτρα χιόνι στα Άγραφα. Κάνανε 3 ώρες να περάσουν μέσα από το χιόνι και να φτάσουν στο ναό. Όταν έφτασαν στο ναό, διαπίστωσαν, επειδή ήταν και χαμηλά, ότι ήταν σκεπασμένος με το χιόνι. Άρχισαν λοιπόν να σκάβουν ένα λαγούμι να βρουν την πόρτα. Τη βρήκαν. Μετά από πολύ κόπο, μπήκαν μέσα στο ναό για να γιορτάσουν Ευαγγελισμό. Ο παπάς και ένα παλικάρι που έκανε τον τζάλτη. Αρκούσαν. Ξαφνικά ο παππούλης βγήκε έξω. Να δείτε τι θαύματα γίνονται. Και του λέει: εσύ συνέχισε να ψάλλεις, έρχομαι. Και φέρνει 3 τριαντάφυλλα, τα οποία ευωδίαζαν. Του λέει: ένα θα κρατάς εσύ, ένα εγώ και ένα θα δώσουμε στην Παναγία. Δεν μπορεί να κάνουμε γιορτή της Παναγίας χωρίς να έχουμε. Εκείνη την ώρα δεν κατάλαβε το παλικάρι μου, πού τα πήρε τα 3 τριαντάφυλλα μέσα στο χιόνι και ευωδίαζαν και μάλιστα το Μάρτιο. Μετά συνειδητοποίησε ότι ο παππούλης βγήκε έξω από θαύμα, παρακάλεσε και ήθελε να είναι στολισμένος ο ναός την ώρα που θα λειτουργούσαν για την Παναγιά. Πότε το ξαναείδε αυτό με τον Άγιο Παΐσιο. Λέει σε κάποιον προσκυνητή, του λέει να παρακαλέσουμε την Παναγιά να σου λύσει το πρόβλημα. Λέει να πάμε στο εικόνισμα. Όχι, λέει, πριν περίμενε πρώτα και μάζεψε λίγα γριολούλουδα και τις πρόσφερε της Παναγιάς, όχι ότι έχει ανάγκη, αλλά βλέπει τη διάθεση της ψυχής. Και πήγε λίγα λουλουδάκια για να εκφράσει το αίτημα προς την Παναγία. Αυτό μπόρεσε και πήγε. Λίγα γριολούλουδα. Εμείς τι προσφέρουμε σήμερα στο Θεό. Τι προσφέρουμε. Τίποτε δεν προσφέρουμε. Κοιτάμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό μας βομβαρδίζουμε κάρτες του πολίτη με ηλεκτρονικά φακελώματα. Με 1002 βάσανα στη ζωή μας και όμως λέμε βασανιζόμαστε, όπως λέει η καλή κυρία εδώ πέρα στο κομμωτήριο. Τι να κάνω. Έφτασε στο να απελπίζει, να το κλείσω. Ξέρετε, και ο άλλος δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη να πει: ναι, καλή μου κυρία, κλείστο. Γιατί αυτό είναι το σωστό, και αν είναι για τη σωτηρία της ψυχής του, κλείστο. Ή κλείσε και εσύ την εφημερίδα, κλείσε και εσύ την επιχείρηση, άμα είναι για τη σωτηρία σου. Μπορούμε όμως να το κάνουμε. Ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Μήπως υπάρχει και μια άλλη λύση, πολιτική λύση. Αυτά τα μέτρα τα επιβάλλουν κάποιοι πολιτικοί. Δεν μπορούμε να τις ανατρέψουμε. Κοιτάξτε να δείξεις. Θα σας ανατρέψουμε και να βάλουμε χριστιανούς ηγέτες. Έτσι, να σταματήσουν και οι διωγμοί. Ας φτιάξουμε τη σχέση μας πρωτίστως με το Θεό και όλα τα άλλα θα διορθωθούν. Το νέο κόμμα που λέει η Παναγία, η Παναγία εδώ πέρα, πέστε μας και λίγο για αυτόν, ενημερώστε. Κοιτάξτε, έχει κινήσει, θα σας πω, κινήθηκε μια διαδικασία από κάποιους ανθρώπους που ήταν από τη ξεκινήθηκαν με εξαφορμή στο ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν πρέπει να μείνουμε έτσι. Προσέξτε όμως. Οι Έλληνες και ο ελληνικός λαός είναι καλή κίνηση, γιατί είναι πιστά μέλη, είναι αγνοί άνθρωποι, έχουν καλή διάθεση καρδιάς, αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, και αυτό με προβληματίζει και γι' αυτό και εγώ λίγο περιμένω και κρατάω λίγο, πώς το λένε, ναι, κρατάω μια επιφύλαξη. Τι περιμένω. Συνήθως οι Έλληνες τα χαλάμε στη μοιρασιά και στο ποιος θα γίνει αρχηγός. Έτσι γίνεται. Τσακωνόμαστε για το ποιος θα πρωτοστατήσει. Ενώ ο πραγματικός αρχηγός είναι αυτός που είναι κοντά στο Θεό. Ποιος έγινε αρχηγός της Ελλάδας, πρωθυπουργός. Ο Πορφύριος, ο Παΐσιος, ο Αμβρόσιος, ο Ιάκωβος, ο Τσαλίκης. Αυτοί σήμερα κατευθύνουν τον κόσμο και αυτοί στηρίζουν την Ελλάδα. Υπάρχουν σήμερα. Αυτοί είναι περισσότερο από ό,τι. Υπάρχουν και άλλοι Άγιοι και εν ζωή. Και αυτοί στηρίζουν. Προσέξτε, όταν ένας άνθρωπος φεύγει και πάει κοντά στο Θεό μέσα από την αγιότητα,
τότε έχει μεγαλύτερη παρησία και βοηθάει περισσότερο από ό,τι όταν ήταν εν ζωή. Σήμερα έχουμε πολλές εμφανίσεις του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Πορφυρίου. Έχει παρουσιαστεί. Ξέρετε, όταν τα λένε κάποιοι, τα γράφουν, σου λέει, γίνονται αυτά τα πράγματα. Πήρε ο άλλος από το Λονδίνο. Γιατί να πει ψέματα. 10 μέρες μετά την κοίμηση του Αγίου Πορφυρίου. Και ο Άγιος του σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε. Και του λέει, του λύσε το πρόβλημα και του λέει, μην με ξαναπάρεις τώρα γιατί έχω κοιμηθεί. Δεν είμαι εν ζωή. Και έπαθε σοκ ο άλλος. Δηλαδή, τι έδειξε αυτό. Ότι οι Άγιοι είναι κοντά μας. Και τώρα, πώς το λέει, στην Καινή Διαθήκη. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου και εγώ είναι το μέσο αυτό. Αυτό δεν λέει ο Χριστός μας. Εμείς γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Όμως γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Ο Άγιος Παΐσιος λέει, έχω ένα βιβλίο τώρα εδώ και το διάβαζε εσύ. Ναι. Λέει ότι αυτά θα γίνουν. Γιατί έτσι είναι από το Θεό. Κοιτάξτε, θα γίνουν. Οι δοκιμασίες σε κάποιο, απλώς οι Άγιοι δεν δίνουν χρόνο. Γιατί ο Θεός είναι άχρονος. Έχουμε την περίπτωση της Νινεβή. Ο Θεός από αγάπη έστειλε τον προφήτη Ιωνά, όπως έλεγε ο πατήρας Έννης προχθές, να τους ενημερώσει ότι θα επέλθει τιμωρία. Πώς επέλθει τη τιμωρία, ξέρετε. Δεν είναι τιμωρός ο Θεός. Όταν του γυρίζει την πλάτη, γίνεσαι έθνο του διαβόλου. Οι Νινεβίτες τι είχαν κάνει. Του είχαν γυρίσει την πλάτη. Άρα ο Θεός δεν είχε πρόσβαση σε αυτούς. Και αλώνιζε ο διάβολος, όπως και στα Σόδομα και στα Γόμορα. Τι έκανε ο Θεός. Πήρε τους ανθρώπους από εκεί, έστειλε τον Ιωνά και υπήρχε μετάνοια. Σήμερα, ας πούμε, λέμε, τηρούμε αυτά που λέει η Εκκλησία. Τηρούμε αυτά, δηλαδή νηστεύουμε. Κρατάμε την νηστεία μας. Και η νηστεία δεν είναι μόνο, έχουμε βάλει την νηστεία στις τροφές. Μα δεν είναι τροφές η νηστεία. Είναι να κρατάς τη γλώσσα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Την κρατάμε. Τα πάντα μας. Δεν τα μπορούμε να καταπολεμήσουμε. Ναι. Βλέπουμε, ας πούμε, προτιμούμε να αδικούμαστε εμείς παρά να αδικήσουμε. Προστινούμε, υπάρχουν Άγιοι που πήγαιναν και έδιναν, έβλεπε ο άλλος τον έκλεβε τον γέροντα και έλεγε στον κλέφτη, ξέχασες και αυτό, πάρ' το και αυτό παλικάρι. Και εμείς τι κάνουμε. Εμείς βάζουμε κλειδαριές, πόρτες, συναγερμούς. Γιατί να προστατεύσουμε τι. Δηλαδή κύριε Διονύση, τώρα με λίγα λόγια για να καταλάβω καλύτερα. Εάν δηλαδή γίνουν αυτά που λέτε τώρα, κάνουμε την προσευχή μας πιο θερμή. Εγώ πιστεύω θα γίνει μεγάλο θαύμα. Συγγνώμη. Θα αγαπήσουμε τον πλησίο, τον εχθρό μας, που δεν τον αγαπάμε και η πρώτη είμαι εγώ. Έτσι. Τι θα γίνει, θα ανατραπεί δηλαδή το θέμα τώρα για την κάθε του πολίτη, δεν θα μας τη δώσουν. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχουν όχι πολλοί, 10 άτομα και κάνουν ένθερμη προσευχή, θερμή προσευχή και παρακαλέσουν τον Θεό, θα πάρουν όχι μόνο πολλές παρατάσεις, θα φτάσουν στο σημείο που θα λέει, θα γίνει αυτό που είπε ο Άγιος Παΐσιος, ότι δεν θα προλάβουν από τα γεγονότα. Θα γίνουν τέτοια λοιπόν γεγονότα που δεν θα προλάβουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Όχι, να μην τρομοκρατήσουμε. Όχι, δεν πειράζει, το κλείνω. Πέστε μου, να ρωτήσουμε και. Εγώ θα σας πω ότι ο Παπούλης μου λέει ότι είμαστε στο κέντρο των γεγονότων. Δεν έχουν αρχίσει τα γεγονότα και γίνονται. Και επειδή επαληθεύονται οι ρήσεις του Αγίου Παϊσίου, θα δείτε ότι την οικονομική κρίση την έχει επαληθεύσει, την έχει πει ο Άγιος Παΐσιος, όπως και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και λέει, και εκεί λένε ακριβώς τι θα γίνει. Θα σας ρίξουν πάρα πολύ, θα θελήσουν να τον πάρουν πίσω, δεν μπορούν να φτάσουν. Ναι. Θα βγουν λεφόρες στις κόντες και τα παράθυρα, δεν μπορούν να φτάσουν. Αυτά τα έχουν κάνει σήμερα. Τα έχουν κάνει. Λοιπόν, πατέρας Έννης, να μας κόψετε τη βασιλόπιτα, να μας πει και μια ευκούλα έτσι και να φύγουμε έτσι. Θα κόψουμε και τη βασιλόπιτα σήμερα για την εφημερίδα και τις εκδόσεις. Μια και ήρθατε, θα κόψουμε και αυτό. Ο κύριος Ιησούς. Είχε πει θα έρθει, αλλά δεν ξέρω αν θα έρθει, γιατί εργάζεται μέχρι αργά. Ναι. Δεν θες να βάλω και το τέτοιο, εσύ πες.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ενηθέαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο λόγος σου, ως δεξαμένην των λόγων σου. Διού Θεό πρεπός εδογματισάς, την φύσιν των όντων ετράνωσας. Τα των ανθρώπων ηθήκατε κόσμισας, βασίλειον ιεράτευμα, πατέρος ιε Χριστόν, τον Θεόν ηκέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ο των αιώνων τίτης και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσιε όντως, την ενιαύσιον ευλογήσων περίοδων, σώζουν το ελεήσου το απειρόη κτήρμον, πάντα στους λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότη και εκβώντας φοβολήτρωτα εφόρον πάση το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός σου, δεόμεθα σε πάξον και ελέησον. Κυριλέησον, έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κυριλέησον, έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και του Επισκόπου ημών Νικηφόρου και πάσης εις σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Κυριελάησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κυριελάησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν εαυτών της Χριστότητος του Κυρίου, και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Κυριελάησον. Έτι δεόμεθα υπέρ πάντων των εκατανήξει μετεχόντων εις τη Θείαν κεράν, τελετήν ταύτην των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, του εκδότου των εργαζομένων των μελών, εις εφημερίδας στήλος ορθοδοξίας, των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κυριελάησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριο Θεός ημών ο καιρούς και χρόνους εν τη δι' εξουσία θέμενος, και τη ζωή ημών εις χείρας σου διακρατών επάκουσον ημών δωμένων σου ετιευσή μου ημέρα ταύτη, επί τη εισόδου ημών εις τον έναν εαυτόν της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερωμένους εις δόξα σοι και τιμή του εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου σου, και κατάπεμψον ευθυμάς τους τε τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας ας ουρανίου σου δωρεάς, ότι επί σύ ελπήκαμε το ζώντι Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθουν αγαθείς στη ζωή ημών και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σοντελών, ότι ου και πάρτο μόνο ζήσεται άνθρωπος, πρεσβείες Παναχράντους Μητρός και Πάντων στον Αγίον, δόξεσαι ο Θεός ελπίσιμον δόξεσαι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράτου και Παναμό Μαγείας από το Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες ο Τιμίων Επουρανίων Θείων Ερών Αήλων δυνάμεων Ασαμάτων,
ηγεσίες ο Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Πανευθύμων Αποστόλων, των Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Πάντων ελεήσε και σώσε εμάς και του Αγίων Δόξου Πατρός ημών Βασιλείου Επισκόπου Κεσαρίας Ουρανοφάντερος του Μογάλου, ως μόνος αγαθός και μόνος φιλάνθρωπος Θεός ημών. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Βοηθιά μας καλή δύναμη, στο έργο σας θέλετε. Ευχαριστώ. Όλους θα έχει και πίσω κομματάκια ήδη έτοιμα, γιατί είναι και Τετάρτη σήμερα και μπορεί να νηστεύουν οι περισσότεροι, να το πάρουν και αύριο, αύριο και τις Παπαντήσεις. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας πω, τι είπε ο Σιμεών, παίρνοντας τα χέρια στο Χριστό μας. Είναι πολύ. Αρκούσα δηλαδή που τον έπεσε στα χέρια του Χριστό. Φαντάζεστε εμείς που τον βάζουμε μέσα μας, που τον έχουμε στην καρδιά μας. Είμαστε πολύ ανώτεροι από τον Σιμεών. Εμείς τον βάζουμε μέσα της Θείας Κοινωνίας μέσα. Αυτό λοιπόν το εύχομαι σε όλους αυτή τη χρονιά να είναι χρονιά του Χριστού, που να τον έχουμε όλοι στην καρδιά μας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και να μας θυμίσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι. Έχει κομμάτια και πίσω από την... Όχι, και καφέ και τσάι. Έχει καφέ και τσάι, μπορείτε να καθίσετε να δείτε και τα βιβλία που έχουμε μέσα και ό,τι θέλετε.